γιαντά να με θέλεις γιαντά την αγάπη μου για πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. 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 Καλώς ορίσατε. Μα τι ωραίοι που είστε. Μα τι ωραίος που είστε. Ευχαριστώ. Και είναι και εδώ το στούτιο μας. Και ο κόσμος που είναι μαζί. Τι ωραίοι εσείς που μας βλέπετε από τη τηλεόρασή σας, αν και δεν σας βλέπουμε. Ξέρουμε ότι είναι ωραία η ψυχή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Κύπρο και στον κόσμο που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε αδερφορικά. Μα τι ωραίοι που είστε. Ξαναπέμαστο. Μα τι ωραίοι που είστε. Τι το κακό. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αποχαιρετούμε λοιπόν με την τελευταία εκπομπή του χρόνου από εδώ στο Καλή Σας Μέρα, οι τελευταίες μέρες του χρόνου, με τον πιο σωστό τρόπο, με γλέντι, με χαρά, με διασκέδαση, με κέφι. Γιατί έτσι να πάνε στο καλό στην ευχή τα κακά, ναι, να και φύγουν. Να ξεκινήσουμε να μια καινούργια αρχή με πολύ καλή διάθεση. Να κρατήσουμε όμως όλα όσα μας έκαναν χαρούμενους mm-hmm. και αυτά τα κακά που είχαμε, όλα αυτά που μας βασάνισαν, να γίνουν μάθημα για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Πάμε να δούμε το γνωμικό μας. Ωραία. Η παρέα μας εδώ είναι πάρα πολύ καλή και τους ευχαριστούμε όλους που είχαν την καλή διάθεση σήμερα πρωί-πρωί να έρθουν. Να ξυπνήσουν και να κάνουμε παρέα σε όλο τον κόσμο και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε δορυφορικά. Και να είστε πάντα καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας πολλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και είναι τιμή μας να είστε μαζί μας για να ολοκληρώσουμε αυτή τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε και τα αγιοπελαγίτικα που είναι εδώ μαζί μας και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστήσουμε και τους χορευτές μας. Έλα, Άγγελα μου. Που είναι εδώ μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Βάσο μου.
μαζί μας ο πολιτιστικός όμιλος Χωροταία Μαξιλοφάγου. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε από τόσο μακριά για μας. Λοιπόν, έχουμε μπόλικα πράγματα. Έχουμε μπόλικα πράγματα. Να αρχίσουμε με τα μηνύματα. Να αρχίσουμε τα μηνύματα. Πάμε. Θα αρχίσουμε με το email από την Αυστραλία, Λουκά. Άντε, καλησπέρα στην όμορφη Αυστραλία. Καλησπέρα τι 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 το απόγευμα. Καλό απόγευμα και να είστε πάντα καλά. Είμαστε εδώ μαζί σας για να σας ολοκληρώσουμε τη μέρα. Θα ήταν κουραστική και σήμερα στην υπέροχη αυτή Ήπειρο. Σας χαιρετούμε από την Αυστραλία, από τη Νέα Νότια Ουαλία. Στο πρόγραμμα Καλή Σας Μέρα, στο Λουκά, στην Αγγέλα και στο Θεόδουλο. Να ξέρετε ότι βλέπουμε το ωραίο σας πρόγραμμα και θέλουμε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά με πολύ αγάπη από όλη την οικογένεια του Κώστα και της Βασιλικής Μαραγκού. Καλημέρα και καλημέρα χρόνια πολλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέο μου, έχουμε και τσατιστά. Αγγέλα, έχουμε και ένα ωραίο τσατιστό. Δεν ξέρω γιατί μου το έδωκε το Τέο μου. Μάλλον το έδωσα στην πιο αρμόδια. Όχι κάτι τη. Καμιά ορθοφωνία δεν είπε ο τρίκος μου. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αντώνης Γαβρίλ Παπά. Εύχομαι, λέει, τα Χριστούγεννα και τούτην τη φορά να σκορπίσουν στον κόσμο ευτυχία και χαρά. Ο νεογέννητος Χριστός ούλους να τους φωτίσει για να βρεθεί στην Κύπρο μας υποθητή μας λύση. Μέσα στη χρονιά τη νέα 2017 τα προβλήματα να λείψουν, τα μεγάλα και καυτά, που τα πλάσματα παιδεύκουν και κρυφά και φανερά και στερούν τους την αγάπη, τη στοργή και τη χαρά. Έκθρες πολέμοι σκοτωμοί για πάντα να χαθούσιν και ούλοι λαοί ειρηνικά και αδελφικά να ζούσιν. Ο Αντώνης Γαβρίλ Παπά με αγάπη σας τα γράφει και η Μαρία Παπά τα σκίτσα υπογράφει. Θα δείξουμε και το σκίτσο. Μπράβο στον κύριο Παπά. Το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία. Και χρόνια σας πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τηλεοπτική συντροφιά. Μας τιμά. Μας τιμά επίσης και το υψηλό ποσοστό τηλεθέασης όπου την εκπομπή την φέρνει πρώτη στη σειρά καθημερινά και από όλα τα κανάλια αυτή την ώρα, αλλά και σε πανκύπρια τηλεθέαση στις πρώτες πανκύπριες εκπομπές όλο το 24ωρο, όλες τις ζώνες, από όλα τα κανάλια. Να αρχίσουμε να καλωσορίζουμε τους φίλους που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Οπωσδήποτε. Θες να ξεκινήσεις με τις κυρίες που έχεις δίπλα σου. Κύριε Λέισο, θέλει και ερώτημα. Έλα να έχει η Λέτη, καλημέρα. Καλημέρα, το μικρόφωνο. Λουκά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Όσα δεν ξέρω, θα μου τα πεις σήμερα. Δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Και εκείνα που ξέρω δεν τα λέω. Δύο υπέροχοι ηθοποιοί από την μοναδική και φοβερή σειρά την οποία έχετε αγαπήσει, όσα δεν ξέρεις, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ, αμέσως μετά το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, είναι μαζί μας. Βλέπω και την κυρία Πίτσα Αντωνιάδου. Ελάτε, κυρία Πίτσα, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Παρακαλώ, ελάτε να καθίσετε. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Στο Λουκά σου να πας, σε περίμενε. Έλενα Χιλιέτη και Νίκη Αγγελάκη. Νίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα. Παρακαλώ, κύριε Πίτσα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε Νίκη, που είστε εδώ, καθίστε. Στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσετε ωραία μαζί μας, όπως περνάμε εμείς ωραία μαζί σας, παρακολουθώντας τη σειρά. Είναι τιμή μας που μας καλέσατε, έτσι, να αποχαιρετήσουμε το χρόνο. Πρέπει να μοιράζεσαι αυτή την τελευταία μέρα με ανθρώπους δικούς σου, έτσι. Mm. Με ανθρώπους που ο κόσμος έχει ταυτιστεί μαζί τους. Και τους έχει καθημερινά στο σπίτι τους. Ναι. Και εσάς, σας έχει ο κόσμος. Και σας έχουν αγαπήσει και είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Πίτσα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι τιμή μας και χαιρόμαστε δύο φορές που σας βλέπουμε και από κοντά, εκτός από την τηλεοπτική σειρά και τις τρεις και να είστε πάντοτε καλά. Και ο κόσμος σίγουρα που σας βλέπει αυτή την ώρα στο σπίτι του και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που μεταδιδόμαστε. Και εμείς σας αγαπούμε πάρα πολύ και τον κόσμο και εσάς. Να είστε καλά. Και εγώ ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη παρουσία που μου κάνατε την άλλη φορά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι αυτή τη στιγμή με τόσο ωραίους ανθρώπους. Νέους και με το κοινό. Βεβαίως. Τους φίλους που μας βλέπουν αυτή την ώρα τηλεοπτικά. Είναι μαζί μου εδώ. Άστο να κάνει καμιά πάσα για να δούμε τι θα κάνει. Είναι εκπαιδευμένος, ξέρει πολύ καλά. Σήμερα δεν μπορείς να με βάλεις να σύρω καλάθι. Τι να κάνουμε. Δώσε το μικρόφωνο για να ακούγεται. Για... ούτε αυτοκίνητο. Ναι, αλλά να μου υποσχεθείς ότι να με βάλει. Έμπικα. Σε ράλι έμπικα. Το επόμενο μας... Μονοθέσιο θα πρέπει να μπεις πλέον. Που πράγματι μόνη σου και αυτό είναι πιο δύσκολο. Απαναία. Είναι το επόμενο επίπεδο αυτό. Απαναία. Μετά το συνοδηγό, ε. Το πιο μεγάλο σκαλοπάτι είναι να πας Φόρμουλα 1 μονοθέσιο. Αλλά εντάξει. Μα πού, που θα με έτσι να την πάρω, ρε. Θα σας στείλουμε στο παλικάρι μας, τον Τζόρτζ, να σε εκπαιδεύσει. Μπορεί να με κουντήσουν. Ναι, ναι. Καλημέρα, Γιώργο Τρίκο. Καλημέρα σας. Και φυσικά. Είναι χαρά μας. Συνεργάτης της εκπομπής. Και εδώ στην αθλητικογράφος. Αθλητικογράφος. Να ξεκινήσαμε να κάνουμε και άλλα. Την καλημέρα μας σε όλη την αθλητική υπηρεσία που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και είτε είναι υπηρεσία αυτή την ώρα είτε είναι στο ρεπό της. Και θα πρέπει να πούμε ότι τρέχετε ολόχρονα για 1000 αθλήματα. Για 1000 όμως. Για όλα.
Καλά κάνετε όμως. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι και... το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η Αθλητική Υπηρεσία καλύπτει όλα τα αθλήματα. Ναι, ναι. Και αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός του ΡΙΚ. Και σας τιμά. Να δίνει αυτό, το, αυτό τον χρόνο και αυτό το σε όλα τα αθλήματα. Γιατί όλα τα αθλήματα έχουν τη δυσκολία τους. Σωστά. Όλοι περνούν ταλαιπωρία για να είναι. Σωστά, σωστά. Σωστά. Ευχαριστούμε λοιπόν σε όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας για να είμαστε σε αυτή τη τελευταία εκπομπή, στους μουσικούς χορευτές και εσάς από όλα τους καλεσμένους μας. Και οφείλουμε κάποια ευχαριστώ νομίζω με την έξοδο αυτού του χρόνου. Ευχαριστούμε σε εσάς για όλα τα υπέροχα που κάνετε και μας δίνετε κάθε φορά τηλεοπτικά. Ευχαριστούμε τον Τρίκο γιατί φιλοξενούμε κάθε φορά ένα αθλητικό έτσι, θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον στο πρωινό. Και ευχαριστώ, φίλε μου, και σε εσένα, Έλενα Μακρυμέρα. Καλημέρα. Έλενα, καλημέρα. Για τον λόγο ότι είχαμε διάφορα αυτή την εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε ο χρόνο με τον πιο εύκολο τρόπο, αλλά επειδή υπάρχει καλή θέληση και η θετική ενέργεια εξελίχθηκε με καλό τρόπο. Έτσι, οφείλουμε να ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που πρόσφερε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα. Δικιά μου είναι ευχαρίστηση και η ομαδική είναι η δουλειά, δεν είναι δικιά μου. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Και εμείς και έτσι λέμε ρυθμίσει καθημερινά όποτε ερχόμαστε εδώ. Θα πούμε ρυθμίσει και σήμερα. Να το ξανασκεφτούμε. Για, να το ξανασκεφτούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανακύκλωση. Και για ένα καλύτερο αύριο. Για ένα καλύτερο αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο, γιατί όποτε σηκώσουμε το τηλέφωνο και πούμε στην Έλενα ή στο Γιώργο ότι χρειαζόμαστε κάτι, αμέσως να ανταποκρίνονται και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα και να είστε πάντοτε καλά. Και κάνετε περισσότερο και από το αναμενόμενο. Είναι καλή παρέα σας γι' αυτό και δεν μας χαλάνε χατήρι. Θα σηκώσουμε τα ποτήρια για να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και να είστε πάντοτε καλά. Και στους φίλους που μας βλέπουν αυτή την ώρα και κάθε καλό. Άρα η πρώτη πρόποψη στο ευχαριστώ στην ευγνωμοσύνη που πρέπει να δείχνουμε και στον εαυτό μας και σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Ναι. Και στον κόσμο που μας δείχνει την αγάπη του τόσο απλόχερα. Και σε εσάς, φυσικά. Να είμαστε καλά όλοι, και εμείς και εσείς. Στο βίντεο που ακολουθεί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξιδάκι στον Άγιο Εφραίμ, στο χωριό Άγιος Αμπρόσιος. Η Αγγελικούλα πήγε, ταξίδεψε και έχει όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Αλήθεια, τι σημαίνει για εσάς Άγιος Εφραίμ, κυρία Πίτσα? Έχει την ιστορία του. Βεβαίως έχει την ιστορία του. Θα μας πει η Αγγέλα ότι είναι και χιουμισάρης. Ναι, θα μας το πει. Χιουμισάρης. Δεν το ξέρα. Χιουμισάρης Άγιος, θα μας το πει. Πάντως το γνώρισα πολύ καλά τώρα, γιατί η εκκλησία του είναι στο πέρασμα που πηγαίναμε στο Άρσος για να κάνουμε τα γυρίσματα του όσα δεν ξέρεις. Οπότε ο Άγιος Αμβρόσιος είναι πολύ ωραία διαδρομή αυτή. Βουνί, κοντά στην Πάχνα. Όντως είναι χουμισάρης ο Άγιος. Γιατί είναι χουμισάρης? Με την καλή έννοια, ακούστε κυρία Πίτσα. Θέλει να δείχνει και να μιλάει ο κόσμος γι' αυτόν. Ήταν κάπως περίεργη. Ναι, και με τα θαύματά του. Ήταν κάπως περίεργο το πώς οδηγήθηκα εγώ να πάω στην εκκλησία. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι πήρα το μάθημά μου. Ναι. Ο Άγιος ήθελε να πάω εκεί και ο Θεοδούλος το ξέρει πολύ καλά. Είναι μια πολύ όμορφη εκκλησία, μεγάλη εκκλησία. Νομίζω είναι και μοναδική στο μέγεθος της που υπάρχει. Η επόμενη νέα μάκρη στην Αγία Αθήνα. Ναι, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Εφραίμ. Και ο Πάτερ Χρήστος είχε την καλοσύνη να μας υποδεχτεί, να μας μιλήσει για το πώς χτίστηκε το 2008 η εκκλησία του Άγιο Εφραίμ, που με αφορμή την ανέβρεση των λειψάνων στις 3 Ιανουαρίου, που γιορτάζει η κοινότητα, με αυτή την αφορμή είπαμε να δείξουμε το βίντεο σήμερα και η κοινότητα προσκαλεί όλο τον κόσμο να πάει εκεί, να προσκυνήσει, να πάρει την ευχή από τον Άγιο. Και νομίζω είναι ένα πολύ όμορφο ταξιδάκι σε ένα πολύ γραφικό κρασοχώρι της Λεμεσού. Τον όμορφο Άγιο Αμβρόσιο. Ναι. Πάντως, καλημέρα μας. Αυτά που είπες, εγώ ανυπομονώ, θα δω το βίντεο. Άντε πάμε να το δούμε. Πάμε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε να το δούμε. Σε ένα από τα ωραιότερα κρασοχώρια της επαρχίας Λεμεσού, στον Άγιο Αμβρόσιο, βρίσκεται χτισμένος από το 2008 ο Ιερός Ναός του Αγίου Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ γεννήθηκε το 1384 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ως γνωστό, τα Τρίκαλα είχαν περάσει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι το 1395 άρχισαν το πεδομάζωμα. Ο Άγιος Εφραίμ, για να γλιτώσει από τα χέρια των Τούρκων, εγκατέλειψε την οικογένειά του και πήγε να μονάσει στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Ιωτόκου στο όρος Αμμώμων της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μορφής, καταγόταν από πολυμελή οικογένεια και ήταν ορφανός από πατέρα. Είχε ακόμα 7 αδερφούς. Με προτροπή της μητέρας του για να αποφύγει το παιδομάζωμα, πήγε να μονάσει στη Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο όρος του Ναμών, στην Αττική, στην Αθήνα.
Το 1924 οι Τούρκοι εισέβαλαν με βία στη Μονή και σκότωσαν όλους τους πατέρες της Μονής. Ο Άγιος Εφραίων απουσίαζε από το μοναστήρι, ήταν πάνω στο Ρος, τον Αμόμο, σε μια σπηλιά, σαν σκητήριο, για που προσευχόταν. Το 1425 οι Τούρκοι επανήλθαν στο μοναστήρι, συνέλαβαν τον Άγιο και τον βασανίζαν επί 8,5 μήνες για να τους φανερώσει το θησαυρό του μοναστηριού. Καθημερινά βασίζαν του για 8,5 μήνες. Στο τέλος τον εκκρεμάσαν στην ανάποδα, σε ένα παλιό δέντρο μουριάς και περάσαν από τον φαλόν του αναμένο ξύλο. Ήταν 5 Μαΐου το 1425, 9 ώρα το πρωί, που μαρτύρησε ο Αγιός. Βρισκόμαστε στην μοναδική εκκλησία εδώ στον Άγιο Αμβρόσιο, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Εφραίμ. Πώς χτίστηκε εδώ η εκκλησία? Η εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου είναι μικρή. Είναι του 14ου αιώνα και είναι στο τμήμα αρχαιοτήτου. Όταν χειροτονήθηκα εγώ ιερέας, ήταν επιθυμία μου να χτίσω μια εκκλησία μεγάλη στο χωριό. Τώρα πώς χτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου, ήταν μια επιθυμία δική μου. Είχα και εγώ κάποιο πρόβλημα υγείας με το παχυνέντρο από το 1990. Όταν άκουσα για πρώτη φορά για τον Άγιο Εφραίμ, έκανε μου τόση εντύπωση, να πούμε, γιατί τους είχα ξεγραμμένους τους ασθενείς, ιδιαίτερα για τον καρκίνο. Ήταν με διάφορες ασθένειες, αλλά ιδιαίτερα για τον καρκίνο. Και εγώ έβαλα το σταυρό μου και είπα, Άγιε Εφραίμ, βοήθαμε να ξεπεράσω το πρόβλημα μου και να σας κάνω μια εικόνα και αυτό στη χρέση, διότι τότε ήμουν λαϊκός τότε. Όταν χειροτονήθηκα ιερέας, η επιθυμία μου ήταν να χτίσω μια εκκλησία μεγάλη. Μετά με την ευλογία του Αγίου, εφόσον είχα το θάμα που μου έκανε ο Άγιος με την υγεία μου, χτίσαμε την εκκλησία του Αγίου Εφραίμ με τις ευλογίες του πανερωτάτη μας, του νέου αρχιεπισκόπου Κύπρου, του κύριου Χρυσοστόμου του Δευτέρου. Το 2004, 5 του Σεπτέμβρη, κατατέθηκε ο Θεμέλης Λίθος, Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Άρχισε ο εργολάβος τον Μάρτιο με κάποια καθυστέρηση το 2005. Και το 2006-7 Δεκεμβρίου, η γιορτή του Αγίου Αμβροσίου, έγιναν τα θυρανίξια της Εκκλησίας. Το όνειρμα της Εκκλησίας έγινε το 13 του Ιούλη του 2008. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα που έχει κάνει ο Άγιος Εφραίμ και πολλοί έρχονται εδώ να προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη του, έτσι. Είναι πάρα πολλά θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Έχουμε και προσωπικά θάματα, εγώ με το πρόβλημα υγείας που είχα. Κάποια άλλα θάματα που θυμούμε, μια περίπτωση στη Λευκοσία με ένα ζευγάρι που είχε πρόβλημα η μητέρα και γέννησε πρόωρα, 5,5 μηνών. Αντί σε 9 μήνες, 5,5 μηνών γεννήθη το μωρό. Ήρθαν στην εκκλησία, έκαναν παράκληση, παρακαλέσαμε, πήραμε στη Λευκοσία στο Μακάριο νοσοκομείο. Έκανα μια παράκληση του μωρού, ήταν μέσα στη θερμοκοιτίδα. Όταν εσταύρωσα το μωρό, αμέσως το μωρό κίνησε και τα χέρια και τα πόδια του. Και ωστόσο πήρε μια αναπνοή. Είχα την προσυζητή ότι θα ζήσει το μωρό. Και ανάφερα στους γονείς ότι με φαστίλωσε το μωρό να ζήσει. Και όντως έζησε το μωρό, έγινε η βάφτιση εδώ στην εκκλησία. Το μωρό τώρα είναι 7,5 χρονών. Ο Άγιος Εφραίμ γιορτάζει 2 φορές το χρόνο. Τις 3 του Γενάρη που είναι η έβρεση στο Λειψάνα του Αγίου και 5 Μαΐου που είναι ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου. Όπως είδατε, υπάρχει ένα μέρος του Αγίου Λειψάνα του Αγίου, το οποίο χτίζεται μόνο το Σαββατοκυριακό για προσκύνημα.
Ρίξου φτώχεια μέσα, λόρδα! Φέρε, γεια σου, ξυπόλητη οικογένεια! Αχ, μωρέ, ευχαριστήθηκα χορό. Άνοιξε και η όρεξή μας και άντε τώρα να πάμε να βρούμε φαΐ. Πατέρα, από το χορό έδρωσε τα αυτή μου. Εμένα έδρωσε η μασχάλη μου. Α, ούτε χειροστάσιο να ήταν. Εμένα έδρωσε τα νύχια μου. Α, θέλω σουβλάκια. Μη μιλάς εσύ, άκου θέλει σουβλάκια. Λοιπόν, προς λόχος, σύνταγμα, στράτια, μεραρχία. Τι μεραρχία που είμαστε τρία όλα όλα. Πάψε εσύ, εμπρός, μάρς. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα. Λόχος, αλτ, δύο. Παιδιά μου, αλτ είπα. Αλτ είπα ρε, βρε αλτ. Βρε... Μπράβο, ωραία γυμνάσια θα κάνουμε εδώ. Προσκλητήριο και αναφορά του λόχου. Κολλητήρης Καραγκιοζόπουλος. Παρών. Κοπρίτης Καραγκιοζόπουλος. Ο Μεσσίος κοιμήθηκε σαν τα όλογα όρθιος, ρε. Κοπρίτη. Κοπρίτη, ξύπνα, παιδί μου, είμαστε στον αέρα. Ε, κοπρίτη, ξύπνα, παιδάκι μου. Μην τα φωνάζετε, είμαι κουφός. Όχι, είσαι στραβός. Πιτσικόκος Καραγκιοζόπουλος. Βρε, όλα Παναγιά μου. Πού πήγε το παιδάκι μου, ρε, πέταξε. Παρά. Ωραία. Λοιπόν, κολλητήρι, καλημέρισε τον κόσμο, παιδάκι μου, και πες τους τι θα παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλημέρα σας πέρα για πέρα. Σας υπέρ ευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη που μας περιβάλλατε και ήρθετε να μας παρακολουθήσετε. Η σκηνή μας σήμερα θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης το καλή σας μέρα». Μπράβο, παιδί μου. Ο δεύτερος... Εγώ. Ναι. Τι να πω εγώ. Ότι είπε ο αδερφός σου, δεν ακούσες. Καθίστε, έχουμε γένια πολλά, όπως το είπε Βασίλη. Ελάτε να τα κάνουμε μπλεξούδες. Πάψε ρε. Ρεζίλη γίναμε στο καλή σας μέρα. Μικράς. Τι είναι. Για μίλα και εσύ, καρδούλα μου. Είναι βασικαντάκι μου. Να πεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλημέρα σας πέρα για πέρα. Σήμερα έχουμε τον Καραγκιόζη στο καλή σας μέρα. Ελάτε να κάνουμε όλοι Χριστούγεννα στο καλή σας μέρα. Άρα θα στράψουν οι κατσαρόλες. Τι θα φάμε για τα Χριστούγεννα, μπαμπάκα μου. Σούπα με νερό. Ναι. Και μπόλικο τίποτα με αέρα κουπανιστό. Έλα ρε πατέρα, αφού κάθε φορά πεινάμε. Ναι, φαΐ θέλουμε. Φαΐ, φαΐ, φαΐ. Ναι, λε πατέλα, να λαδώσει και μας τα ντεράκι μας γιορτάρες μέρες. Βρε, δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ. Δεν τρέπεστε, βρε, αχάριστα παιδιά, που όλη μέρα εγώ τρέχω για σας. Αύριο μεθαύριο θα πεθάνω και όταν πεθάνω, τότε με θα με συλλογιστείτε, μα θα είναι αργά. Μακάρι να πεθάνεις και να φάμε κόλυφα. Μακάρι και να φάμε σκαψιμάδια. Μακάρι και να πιούμε σουβλάκια. Μη μιλάς εσύ, άκου να πιούμε σουβλάκια. Εάν έμενα όμως ευχαριστημένος από τα παιδιά μου, ό,τι έχω, κινητά και ακίνητα, δεν θα τα έκανα όλα πάνω σας. Να τα κάνεις τη μούρη σου. Να τα κάνεις το βρακί σου. Μπαμπάκα πισάκια. Μη μιλάς εσύ, άκου πισάκια πάνω στη σκηνή. Πάμε όμως τώρα μέσα να ετοιμάσουμε το πρωινό μας και να συνεχίσει και η εκπομπή. Λόχος, προσοχή. Εμπρός, μάρς. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα. Άρα, μανούλα μου. Η αγάπη σου μου αρέσει, η αγάπη σου μου αρέσει, η αγάπη σου μου αρέσει, η καρδιά μου ας πονέσει. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνάμε το καιρό μας, να περνάμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας.
πάντα θα γεννώ, δεν ξέρω. Έλα να είμαστε τα πιο μας, να περνάμε το καιρό μας, να περνάμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα πιο μας. Πού είναι το γλυκό μας σου γέλιο, πού είναι το γλυκό σου γέλιο, πού είναι το γλυκό μας σου γέλιο, της αγάπης μας θεμελιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους εσάς και μπροστά και πίσω από τις κάμερες που βοηθάτε με το δικό σας τρόπο σήμερα. Και χίλια ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που έχει μέρες που τρέχουν για να μας βοηθήσουν για να είναι αυτή η εκπομπή έτοιμη σήμερα στον αέρα και να είναι πάντοτε καλά σε όλα τα τμήματα και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Μαζί μας οι κυρίες Πίτσα Αντωνιάδου, Έλενα Χιλέτη και Νίκη Αγγελάκη από Τόσα Δεν Ξέρεις. Και ευχαριστούμε θερμά τη συνάδελφό σας την Αγάθη την Βορκά, η οποία διαθέτησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να είναι πάντοτε καλά. Να είναι πάντοτε καλά. Ναι. Είναι μια ομαδική εργασία και η δουλειά βγαίνει προς τα έξω. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κυρία Πίτσα. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Ναι, σίγουρα βγαίνει προς τα έξω. Και θέλουμε εμείς έτσι, οι κοπέλες που είμαστε σήμερα από την σειρά, να δώσουμε τις ευχές μας, όλη την αγάπη μας, πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος για όλο τον κόσμο. Σωστά. Και να τους πάνε όλα καλά όπως και η σειρά μας. Ναι. Και σας το ευχόμαστε από καρδιάς. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και το αποδεικνύουν άλλωστε και τα νούμερα. Ναι, σίγουρα. Και γενικά το κανάλι. Ναι. Το κανάλι, το και να είναι πάντοτε καλά όλοι. Ναι. Όλοι το κανάλι να του ευχηθούμε να συνεχίσει όπως συνεχίζει την προσφορά του σε αυτόν τον τόπο, γιατί εγώ σου τα είπα και προηγουμένως, ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ναι, σωστά. Και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Σωστά. Η κυρία Πίτσα τα ξέρει από πρώτο χέρι. Το θεατράκι του Ρικ. Και από αυτό το στούντιο που έκανε όλες τις σειρές. Είναι το ίδιο ακριβώς. Στούντιο. Ιστορικό. Το ναι, ιστορικά. Και ο συνάδελφος ο Γιώργος Τρίκος και η συνάδελφος η Έλενα Μακρύ. Ο Θεόδουλος, κυρία Πίτσα μου, Έλενα και Νίκη. Έχει μια ιστορία για σας και θέλει να σας την δώσει ως ηθοποιή για να την εξελίξετε. Θα μας εξηγήσει ακριβώς γιατί ακριβώς μιλάμε. Ωραία, λοιπόν. Θα δείτε πόσο υπέροχο. Είστε τα αρμόδια άτομα, επιτρέψτε μου. Βάλετε δουλειά, δηλαδή. Ναι, ναι. Έλα, θα φέρω εδώ τον Θεόδουλο κοντά σας. Έρχομαι εδώ κοντά σας. Έλα, λοιπόν. Πολύ καλημέρα σας και από κοντά. Καλημέρα, λοιπόν. Χρόνια πολλά. Ψάχνοντας λοιπόν όλες αυτές τις μέρες για διάφορες όμορφες ιστορίες που μπορούμε να πούμε σήμερα. Διάλεξα μια που θεωρώ ότι είναι πλέον η αγαπημένη μου για, αυτή, για το 2016. Δεν την έχω γράψει εγώ. Είναι μια, ένα πραγματικό παραμύθι, να το πούμε. Και θεωρήσα ιδανικό από εσάς ως ηθοποιοί να μας το διαβάσετε αυτό το παραμύθι. Είναι τρεις σελίδες παραμύθι και θέλω να φτάσουμε σε ένα πόρισμα, σε ένα συμπέρασμα μαζί όλοι εδώ. Ωραία. Γιατί στη ζωή συνυπάρχουν όλα μαζί. Σε καθημερινότητά μας. Λοιπόν, θα μας κάνετε διανομή. Εδώ. Όπως πάμε τη σειρά, κυρία Πίτσα μου. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα παιδάκι 5 χρονών που ανησυχούσε ότι δεν θα πάρει δώρο αυτά τα Χριστούγεννα επειδή δεν μπόρεσε να γράψει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Το αγοράκι ήθελε πάρα πολύ να επισκεφθεί τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι του, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να πάει εκεί. Ζήτησε λοιπόν από τη μαμά του να βρει τον Άγιο Βασίλη και να του ρωτήσει αν μπορεί να έρθει αυτός κοντά του. Η μητέρα του παιδιού βρήκε τον Άγιο Βασίλη και του ρώτησε εάν μπορεί να έρθει ο ίδιος να δώσει στο αγόρι το δώρο του. Ο Άγιος Βασίλης φυσικά δεν έχασε χρόνο και πήγε κοντά του. Παρακαλώ, συνεχίστε. «Είδες», είπε ο Άγιος Βασίλης στο αγόρι. «Ήρθα μόλις με κάλεσες. Άδικα ανησυχούσες ότι θα χάσεις τα Χριστούγεννα». Το πεντάχρονο αγόρι ήταν πολύ αδύναμο για να σηκωθεί από το κρεβάτι του νοσοκομείου και να τον υποδεχθεί. Έτσι ο Άγιος Βασίλης κάθισε κοντά του και του έδωσε το δώρο του. Τον βοήθησε να ασχίσει το περιτύλιγμα. Μόλις είδε πως πήρε το δώρο που επιθυμούσε, ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο του παιδιού.
Κοίταξε τον Άγιο Βασίλη στα μάτια και του είπε: «Λένε πώς θα πεθάνω. Πώς θα καταλάβω ότι θα έχω φτάσει εκεί που μου λένε ότι θα πάω?» Ο Άγιος Βασίλης τον κοίταξε και του είπε: «Θα μου κάνεις μια χάρη. Όταν φτάσεις εκεί, να τους πεις ότι είσαι βοηθός του Άι Βασίλη και εκείνοι θα σε υποδεχθούν με πολύ χαρά.» Ο Άγιος Βασίλης αγκάλιασε το παιδί που φαινόταν κουρασμένο και ανισταγμένο και αυτό τον ρώτησε: «Άγιε Βασίλη, μπορείς να κάνεις κάτι για την ασθενειά μου?» Ο Άγιος Βασίλης δεν πρόλαβε να το απαντήσει, επειδή το αγοράκι κοιμήθηκε για πάντα στην αγκαλιά του. Το παιδί δεν γιόρτασε τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά έφυγε στην αγκαλιά του αγαπημένου του Άγιου Βασίλη. Μετά από αυτή την εμπειρία, ο 60χρονος Έρικ, που υποδύεται τον Άγιο Βασίλη και επισκέπτεται άρρωστα παιδάκια στο νοσοκομείο, είχε αποφασίσει να μην ξαναφορέσει τη γενιάδα και την κόκκινη στολή. Ωστόσο, μετά από 2 εβδομάδες, επέστρεψε στο ρόλο του, επειδή και άλλα παιδιά περίμεναν να δουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη. Το χαμόγελο των παιδιών τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Άγιου Βασίλη. Τόσο για εκείνα, όσο και για τον ίδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μας δώσετε να διαβάσουμε? Εντάξει, αυτό που θέλουμε να κάνουμε... Τι συγκινητικό πράγμα. Είναι το εξής. Στην ζωή μας καθημερινά συνυπάρχουν και η ζωή και ο θάνατος. Και η χαρά και η λύπη. Και οι στεναχώρια και οι ήττες και οι νίκες. Βρίσκοντας λοιπόν, διαβάζοντας διάφορες ιστορίες, αυτή είναι πραγματική ιστορία, παιδιά. Έχει γίνει στις ΗΠΑ. Αμερικής. Ο Έρικ είναι ένας πραγματικός, υπάρχει ο άνθρωπος και κάνει εδώ και χρόνια πολλά τον Άγιο Βασίλη και πρέπει να πω ότι ο συγκεκριμένος έχει ζήσει πολύ άσχημα γεγονότα υπηρετώντας στο στρατό για πολλά χρόνια, αλλά έφυγε από αυτό το νοσοκομείο εκείνη τη μέρα κλαίγοντας και του πήρε μερικές εβδομάδες για να ξαναμπορέσει να φορέσει την κόκκινη στολή και το έκανε ακριβώς γιατί μπαίνοντας σε αυτό το ρόλο δίνει χαμόγελο σε όλα αυτά τα παιδιά. Κάπου λοιπόν σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο χώρο αυτή τη στιγμή, στον ίδιο χρόνο, συμβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτή τη χαρά που ζούμε, αυτή τη χαρά της συνύπαρξης εδώ μαζί και απλά για να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι γεμάτη από στιγμές, χαρούμενες και άλλες. Γι' αυτό να κρατήσουμε τις χαρούμενες και να κρατήσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και να συμπορευόμαστε μαζί τους κάθε στιγμή, είτε αυτή είναι ο σύντροφός μας, είναι τα παιδιά μας. Ή κάποιος άνθρωπος που ο Θεός μας ευλόγησε με το να τον έχουμε δίπλα μας και να μας δίνει αγάπη. Καταλάβατε αυτή. Γιατί σας έλαμε σήμερα να έρθετε εδώ. Επίσης καταλάβατε γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί έχει όλες αυτές τις ευαισθησίες, Αγγελικούλα μου, κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι μέσα από αυτή την ιστορία θα πρέπει να πάρουμε όλο το παράδειγμά μας για να πούμε ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε εμείς. Σωστά. Έτσι. Και δίπλα μας δεν έχουν ούτε το μισό από αυτά που έχουμε. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας. Αν μου επιτρέψεις. Παρακαλώ, κύριε Πίτσα, μου πάρτε το μικρόφωνο. Θα πω πάνω στο προηγούμενο. Να πω ότι ο Χριστός μας ξαναγεννήθηκε. Σε όλα τα παιδιά που είναι άρρωστα, να τους ευχηθούμε περαστικά. Μπράβο. Και να είναι σίγουροι ότι ο Χριστός που γεννήθηκε για ακόμα μια φορά, για μας γεννήθηκε. Μάλιστα. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να γιάνουμε. Και σε όλο τον κόσμο καλά. Υπάρχει κάποιο πόνο μέσα του. Είτε είναι στο κρεβάτι του πόνου, είτε νιώθουν κάτι μέσα τους που είναι το ίδιο βαρύ όπως το σωματικό πόνο. Να ξέρουν ότι μέσα από την πίστη τους για τη ζωή και για τον Θεό, ότι όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Χίλιες ευχές για τα παιδάκια μας που θα είναι καλά αύριο. Μακάρι. Γιατί ο Χριστός μας γεννήθηκε και ξαναγεννήθηκε. Αμήν. Και μακάρι. Αμήν. Και να είναι παντού. Αλληλούλια. Λίζα Κωνσταντίνου και ο σεφ μας, ο Στέφανος Χρυσάνθου. Πάρτε το μικρόφωνο σας που είναι εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ξεκινήσαμε το πρωί με τις ευχαριστίες και με την ώρα που μεγαλώνει η παρέα μας, οφείλουμε και σε εσάς ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε και αυτή τη χρονιά μαζί μας. Τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θυμάμαι μάλιστα ότι στην αρχή του χρόνου έχουν αλλάξει και τα οικονομικά δεδομένα και καλέσαμε την Λίζα και τον Στέφανο για να το ανακοινώσουμε. Δεν σκέφτηκαν δεύτερη φορά. Είπαν, παιδιά, εμείς μαζί σας, κοντά σας, με τη δική σας ομάδα και αυτό πραγματικά για μας είναι τεράστιο και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό χωρίς την βοήθεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, από πάνω μέχρι κάτω, από τη διεύθυνση μέχρι το τελευταίο εργάτη εδώ μέσα και με την προθυμία την οποία τα κάνετε όλα αυτά, παιδιά, να ξέρετε ότι το εκτιμούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Με χαρά το κάνουμε αυτό. Να πω και εγώ καλωσορίσετε στους καλεσμένους της εκπομπής. Ευχαριστούμε. Στους συναδέλφους όλους εδώ που είναι σαν οικογένεια πραγματικά και είναι πράγματι μια πολύ καλή ομάδα.
Και εγώ θα μιλήσω μόνο τώρα και δεν θα ξαναμιλήσω, Λουκά μου. Γιατί έχει δουλειά να κάνει. Σας απολαμβάνω. Θα μας παίξει και σαξόφωνο σήμερα, το υποσχέθηκες. Έχει το νου σου, σε φαγασές. Αφού είπες ότι εναχώνεσαι. Εναχώνομαι. Είπαμε, είναι μια πολύ μορφική, πολύ τάλαντη εκπομπή. Αυτό θα το αποδείξετε για τον πράξιό σας. Σωστό. Η Αγγελικούλα έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για τα έθιμα της πρωτοχρονιάς. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Πρέπει να πω ευχαριστώ ιδιαίτερο στο σεφ μου, διότι. Ξεκίνησα να σου μαθαίνω πολλά πράγματα. Μάνα μου, Αγγελικούλα μου, με τρία καλά. Παιδιά σίγουρα. Άρα, να μεταφέρω και να ευχαριστώ του συζύγου τη προ τον Στέφανο. Τίποτε. Παρακαλώ, τίποτε. Δώσε πάσα για το βίντεο. Επιτρέπει, Λουκά μου, να πω κάτι έτσι γρήγορα. Το μήνυμα είναι, όπω είδα, είσαστε όλοι πραγματικά πολύ έτσι. Μέσα στη χαρά του Χριστουγέννου και λέτε την πραγματικότητα. Εγώ θα πω ότι να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μα. Να έχουμε αγάπη, ειρήνη, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο διπλανό μας. Μα δεν είναι αλήθεια όταν βρούμε τη δική μας την αλήθεια, έτσι. Που αντιλαμβανόμαστε και την αλήθεια που υπάρχει γύρω μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μα αφού από εμάς ξεκινάμε. Από εμάς ξεκινάμε. Πάλι. Μα ο Θεόδωλος μου. Αγγελικούλα, το βίντεο. Τι έχουμε. Το βίντεο. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Πίτσα. Πώς θυμάται όταν γιορτάζατε την πρωτοχρονιά, έτσι, όλο αυτό το οικογενειακό που στείνατε και που συνεχίζει να στείνετε, αλλά όχι σε όλους. Θέλω να μας πάρεις σε εκείνες τις εποχές. Καλά, δεν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, αν εξετάσεις την πρόοδο της τεχνολογίας που διαφοροποίησε την κατάσταση με τις τηλεοράσεις, με τα κινητά τηλέφωνα κτλ. Η ζεστασιά των Χριστουγέννων και το ότι τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή δεν άλλαξε, νομίζω. Ξέρετε τι άλλαξε λίγο. Ναι. Ότι τα νεαρά παιδιά φεύγουν στις 12. Και πριν δεν τους πήγαινε, δηλαδή προετοιμάζονται για την έξοδο. Ναι, αλλά και αυτό το έχουμε τόσο συνηθίσει πια. Σιγά σιγά με την αλλαγή που έρχεται δεδομένο. Ναι. Θα περάσουμε καλά και εσείς μετά στο καλό. Ειδικά όμως στα χωριά, όταν πας και επισκεφτείς χωριά, νιώθεις πιο πολύ τη ζεστασιά της οικογένειας που μαζεύονται όλοι στο τραπέζι, που θα τραγουδήσουν, θα πούν τα τσατσιστά τους. Εγώ το νιώθω καλύτερα. Εμείς επισκεφτήκαμε το Κυλάνι, εκεί γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους. Ο κύριος Πέτρος, ο κύριος Θεμιστοκλής και όλη η παρέα. Μας διασκέδασε και δεν θα πω τίποτα άλλο, παρά μόνο να τους απολαύσουμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ωραία. Οι ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ημέρες αφιερωμένες στα ήθη και τα έθιμα, αλλά και τις πατροπαράδοτες παραδόσεις. Τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου χρωματίζουν άλλωστε τις γιορτινές αυτές μέρες και αποτελούν μια όαση χαράς για μικρούς και μεγάλους. Είναι όμως και μια αφορμή να βρεθούν συγγενείς και φίλοι και να γλεντήσουν μαζί τον ερχομό της νέας χρονιάς. Στην υγειά σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χρονιά πολλά. Και καλή χρονιά για το Κυπριακό μας. Ω, χρόνια πολλά σας εύχομαι και ο χρόνος που εμπήκε και ο χρόνος που εμπήκε ούλον αγάπην και χάρες εσώ σας να χαρείτε εσώ σας να χαρείτε. Άντε, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καλώς ορίσετε. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο. Γεια σου, αγάπη μου. Άντε. Καλώς ήρθες, Αγγέλα μου. Στο όμορφο χωρκό μας. Στο όμορφο χωρκό μας. Και έκατσες να γιορτάσουμε μαζί στο σπιτικό μας. Μαζί στο σπιτικό μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Μανίκο μου, χρόνια πολλά. Κύριε Πέτρο μου, θέλεις να μου πεις πώς γιορτάζετε εσείς την πρωτοχρονιά? Η πρωτοχρονιά για μας ήταν μια γιορτή. Την τότε έγκαιρναμε πολλά έξω και περιμέναμε τις γιορτές, τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Μαζευκούμαστε όλοι σε ένα σπίτι των συγγενών μας, έγινε τον ο τραχανάς, έγινε τον η αυκολέμονη, η κοταβραστή. Έγιναμε και πολλά πράγματα τότε που κάνουν όπως σήμερα. Επερνούσαμε με τα τραβούθια μας, με τις συναναστροφές μας, ναι. Με τα αστεία μας, με τα ενίγματα μας. Έτσι επερνούσαμε την ημέρα μια χαρά και μια τρομάρα. Μάλιστα.
Τώρα πάει σε ένα σπίτι, βάλουν και τη γέρη με την τηλεόραση και τίποτε άλλο. Δουλειά του τη χέρια. Ένα όμορφα πράγματα τώρα. Χάσαμε την επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Εσύ θυμάσαι, ο Άγιος Βασίλης έρχεται τότε που ήσουν μίτσις. Δεν ξέραμε έτσι πράγματα της Βασίλης. Ναι. Ποτέ μου παρακάλεσα τον Άγιο Βασίλειο, εγώ δεν ξέρω. Γιατί κύριε Πέτρο. Νέα εποχή τώρα, τώρα τούτα νεοφερμένα. Εσείς την πρωτοχρονιά, εσύ σας έφερνα δώρα. Καλό, καλό, έφερνα μου. Που εσφάζαν το σύρο, πιάναμε την ποτή, τη φούσκα και κάναμε τη φούσκα και πέσαμε. Κάνετε φούσκα. Ναι, το στομάχι είναι, τρίφαμε το πας, το πιθάρι είναι, τρίφαμε. Τι είναι ουροθήκη, φέρε του μια φούσκα ωραία. Και ήταν το παξίσιμα να πούμε, να στάξω το σύρο, να στάξω τη φούσκα. Ήταν για μια άλλη δουλειά. Ήταν για μια άλλη δουλειά. Τούτο ήταν το παιχνίδι. Τούτο το παιχνίδι ήταν που σας έκανα δώρο. Μα έκανα ποιος. Ο Τατάς καμιά γαλιά μισό σελίδι να ανεβρέχεται και κανένας. Κύριε Πέτρο μου, εσύ 36 χρονών και δόξα τω Θεώ είσαι μια χαρά, έχει κανένα μυστικό. Όχι, το μυστικό μου νομίζω εγώ για να είναι τα χρόνια μου, είναι το DNA. Η στεθία μου μια έζησε 105, εγώ ακόμα είμαι μισής, παρόλο που είμαι 96. Η άλλη μου στεθία, η μάνα του παππού μου, του Ιωάννη του παπά, 111. Έχεις κόμμα, εγώ, πρέπει να σπάσω το φράγμα. Όμως τώρα γιορτές, θέλω να μου πεις έτσι μια ευχή. 96 χρόνο άνθρωπος έντια δύσκολο. Έκανες πολλές ευχές. Πολλά, δεν μπορεί να βρεθεί καλύτερο πράγμα από την υγεία να έχει ο κόσμος. Δεν πρόκειται. Δεν βρέθετε, δεν αλλάξετε με τίποτε. Έχεις δίκιο. Η υγεία δεν αλλάξετε με τίποτε. Ό,τι θέλεις έχει. Αν έχεις την υγεία, δεν έχεις τίποτε. Μετά... Είναι στο κλίμα. Συμφωνώ πληρέστα. Δεν είναι υγεία το παν. Το παν. Διότι μπορεί να κάνεις περιουσίες, να πάρεις θέσεις. Να δοξαστεί, να κάνει. Είπε ο γιατρό, θα ήθελε να στείλουμε δύο τέσσερα λύσει στην Αγγλία. Πώ που για μένα είσαι προσπαθμένο. Να τα πούμε, να τα πούμε. Να τα πείτε, να τα πείτε. Καλή ημέρα θα σα πω. Κι αν είναι ορισμό σα, Χριστού τη θεία γέννηση. Να πω, να πω στα χοντικό σας. Απ' την Περσία ανέρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα. Άστρο λαμπρόν τους οδηγεί. Να πάν, να πάνε εις τη χώρα. Τη νύχτα που ένα τρώεται εις το αρχοντικό σας. Δώστε και κανένου φτωχού από το φαγητό σας. Μπράβο, 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 να ζήσετε, μπράβο, να ζήσετε. Στο σπίτι που βρεθήκαμε, πέτρα να με ραγίσει κι ο νοικοκυρής του σπιτιού. Χίλια χρόνια να ζήσεις, χίλια χρόνια να ζήσεις. Ω, καλώς ήρθαμε κι βράμε της τραπέζα στρωμένη. Την τραπέζα στρωμένη. Έτσι εκείνη που την έστησε αξία προκομμένη. Αξία προκομμένη. Κρατούσα ρε παιδιά, θα είχα ένα πλοίο. Κι αν
τα κρατούσα ρε παιδιά, μπορεί και με τα λύω. Καλή σας μέρα με γιορτινά δώρα. Μία διανυκτέρευση αξίας 300 ευρώ με πρόγευμα για δύο άτομα στο Athens Cypria Hotel στην καρδιά της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος με ανανεωμένους χώρους και 115 ανακαινισμένα δωμάτια. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Αγαπημένη μου Άγιε Βασίλη, φέτος δεν θέλω δώρο για μένα. Θέλω μόνο να προσέχεις την οικογένεια και τους φίλους μου. Θέλω να είναι υγιείς και να νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια. Μια αγάπη, Κατερίνα. Από όλους εμάς στη CNP Cypria Life, χρόνια πολλά. Και είμαστε, τι κάνουμε. Και ποιοι είναι οι στόχοι μας? Επιτηρούμε την αγορά για την προστασία των καταναλωτών και σε περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλουμε κυρώσεις. Προστατεύουμε το συμφέρον σου προωθώντας και εφαρμόζοντας το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Διασφαλίζουμε ότι διατίθενται ασφαλή προϊόντα στην αγορά, όπως παιχνίδια και παιδικά ενδύματα, και αποσύρουμε κάθε επικίνδυνο προϊόν. Σε ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σου, ώστε να μπορείς να κάνεις τις επιλογές που σε συμφέρουν. Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ. Παραμονή πρωτοχρονιάς και στο στούντιο της εκπομπής Γυναίκα στην πρώτη γραμμή αυτή την εβδομάδα βρίσκεται η τέως πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Κλέα Παπαέλληνα. Η Κλέα Παπαέλληνα μιλά για την πορεία της στον ΚΟΑ, αποκαλύπτει πώς προέκυψε το πάθος της για τον αθλητισμό και η ενασχόλησή της με αυτόν και μαθαίνουμε τις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της. Την παραμονή πρωτοχρονιάς στις 4 το απόγευμα από το ΡΙΚ 1, Γυναίκα στην πρώτη γραμμή με την Ελίτα Μιχαηλίδου.
αμάν καλέ. Και έφυγε μάλλον. Τι φτώχεια είναι αυτή ρε παιδί μου. Τι αδεκαρία. Τι ξελιγομάρα είναι αυτή. Έτσι μου έρχεται ρε παιδάκι μου να πάω να βρω ένα βαθύ πηγάδι, να δώσω μια μπλου μέσα στο πηγάδι να πνιγώ. Αλλά πάλι δεν θα βρέξω το πιστοποιητικό μου. Βρε Καραγκιόζη. Ω, ρε. Καλημέρα βρε Καραγκιόζη. Καλημέρα Χατζηχαβιάρ. Δεν τρέπεσαι λίγο βρε Καραγκιόζη να με βαράσεις παιδί μου στη μέση του δρόμου μπροστά στην τηλεόραση? Καλά, άλλη φορά θα σε πηγαίνω στη γωνία ρε Χατζατζάρη να σε βαράω. Τι έγινε Καραγκιόζη μου? Τι κάνεις ματάκια μου? Τι να κάνω ρε Χατζατζάρη, απογοητευμένος είμαι. Δουλειά δεν έχω ρε Χατζατζάρη, τα παιδιά μου πεινάνε. Βρε Καραγκιόζη, να, εγώ βρε, σου βρήκα να κάνεις μια δουλειά. Εσύ? Ναι. Και τι δουλειά είναι αυτή που θα κάνω ρε Χατζατζάρη? Βρε εσύ, να πά να μου βρεις έναν καλό τεχνίτη φούρναρη. Τι πότε ρε Χατζατζάρη, και τι να του κάνεις εσύ το φούρναρη δηλαδή? Από σήμερα Καραγκιόζη μου, έχω αυτόν εδώ πέρα το φούρνο. Ποιο φούρνο? Αυτόν εδώ πέρα πίσω. Αυτόν εδώ το φούρνο? Ναι βρε Καραγκιόζη. Χατζατζάρη, σοβαρό μιλάς τώρα? Ναι βρε. Χατζατζάρη, ας τις βλακίες ρε. Κι εγώ πεινάω Χατζατζάρη, αλλά πεινάω με αξιοπρέπεια. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Χατζατζάρη, δεν μου λες συγγνώμη. Σου έχω κάνει τίποτα εγώ δηλαδή? Τι να μου έχεις κάνει? Μου λες αν ξέρω κανένα καλό τεχνίτη φούρναρη. Ξέρεις? Εγώ τι είμαι ρε Γρουσούζη? Τι είσαι? Δεν είμαι εγώ φούρναρης? Είσαι εσύ φούρναρης? Να βλάκα. Ρε εσύ, ο παππούς του παππού μου παππούς. Τι ήτανε ρε? Τι ήτανε? Δεν ήτανε φούρναρης τεχνίτης? Μπα. Μπου. Η γιαγιά της γιαγιάς μου γιαγιά. Ναι. Αυτή την έγανε, λέγανε μαγειρίτσα. Καραγκιόζη. Αν είσαι εσύ φούρναρης, τότε να πάρω εσένα για φούρναρη. Πάρε με ρε Χατζατζάρη, πάρε με, αλλά πέ μου σε παρακαλώ. Πού τον βρήκες το φούρνο? Θα στα πω όλα Καραγκιόζη μου σιγά σιγά. Αλλά δεν μου λες κάτι. Ναι. Τα λεφτά που θα βγάζουμε. Ναι. Τι συνεργασία θα κάνουμε, πώς θα τα βρούμε? Καλά ρε, θα τα βρούμε. Εδώ θα κολλήσουμε τώρα, θα τα βρούμε. Όχι, όχι, θέλω να ξέρω. Οι καλές συμφωνίες Καραγκιόζη μου κάνουν τους καλούς φίλους. Τι είμαστε ρε Χατζατζάρη, μη στεναχωριέσαι τώρα, θα τα βρει το δικαστήριο αυτά. Όχι, όχι, θέλω να ξέρω. Θέλεις να παίρνεις εσύ ας πούμε 40%? Ναι. Και εγώ να παίρνω 100%. Βρε Χατζατζάρη, έχω μια άλλη σκέψη να πούμε. Ας πούμε έρχεται πελατεία. Ναι. Και παίρνουμε 5 λίρες. Ναι. Θα τα παίρνω εγώ. Ναι. Έρχεται άλλη πελατεία. Ναι. Παίρνουμε άλλες 5 λίρες. Ναι. Θα μου τα δίνεις εσύ? Α, ωραία Καραγκιόζη μου, δηλαδή μισά-μισά. Βρε, ξέρω εγώ τι εννοώ. Αυτά θα τα βρει ασφάλεια. Έλα, έλα να πάμε μέσα να βάλουμε και την ποδιά. Ναι, ναι, να βάλουμε και την ποδιά. Ωραία, μανούλα μου. Ωραία, μανούλα μου. Πω. Πώς σου φαίνομαι, ρε Χατζατζάρη? Ό,τι ρούχο φορέσω, μου πάει γάντι, ρε παιδάκι μου. Ούτε κρεμάστρα να ήμουν αγουρουσούζης. Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, εγώ θα πάω να κάνω κάτι ψώνια. Ναι. Για το φούρνο. Να πάρω αλεύρια κτλ. Ναι. Και θα φωνάξω να μάθουν όλοι ότι από σήμερα λειτουργεί και πάλι αυτός ο φούρνος. Και εγώ να τον ανάψω το φούρνο και να είναι έτοιμος, Χατζατζάρη. Ναι, βρε Καραγκιόζη. Άντε, τράβα. Καλές δουλειές. Καλή ασφάλεια. Σιδεροκέφαλη. Και στο δικό σου το κεφάλι γρουσούζει. Ωραία, ρε παιδί μου. Για κάτσε να τον ανάψω το φούρνο. Ω, μανούλα μου. Αρχίζει και πυρώνει. Είμαι φούρναρης. Ξέρω και φτιαρίζομαι το φουρνόξ. Έτσι μπαίνει, έτσι βγαίνει. Εύκολη δουλειά ο φούρναρης. Μέχρι να γίνει λοιπόν η φωτιά, κάτσε να ξαπλώσω εδώ να πάρω μερικά ζευγάρια ύπνους, ρε παιδί μου. Οπαλάκια. Οπαλάκια. Ωλα, κερί. Τι καπνός είναι αυτός, κερί. Τα μάτια μου τσουκνήσανε. Δεν βλέπω μπροστά μου. Ω, αυτός ο καπνός βγαίνει από το φούρνο του γέρος Απαναγά. Περίεργο πράγμα. Κι είχα δώσει ρητήγη διαταγή αυτός ο φούρνος να μην ξαναδουλέψει. Αυτός εδώ κάτω πρέπει να είναι ο φούρναρης. Φούρναρη. Φούρναρη. Κοιμάται του καλού καιρού σαν Πάναγα. Πουλιά, να το δέρω. Όχι, όχι, περίμενε. Περίμενε να δούμε ποιος είναι. Φούρναρη. Φούρναρη. Ω, αλλάχ, κερί. Με στράβωσε. Φούρναρη. Φούρναρη.
Όλα κερί, δερβέναγα. Εσύ είσαι ο φούρναρης. Μάλιστα, βεζίρι μου. Δε σου αρέσω. Δε σου γεμίζω το μάτι, δηλαδή. Φούρναρη, είχα δώσει παιδί μου ρητή διαταγή αυτός ο φούρνος να μην ξαναδουλέψει. Για βάστα, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω, τι φταίω εγώ. Δώσε μου τουλάχιστον διορία μερικές ώρες η φωτιά που έχω ανάψει, να μην πάει χαμένη. Σου δίνω διορία 24 ώρες. Εάν σε 24 ώρες δεν έχει κλείσει ο φούρνος, θα σε βάλω στη φυλακή. Ωρε Παναγιά μου, ό,τι δουλειά πάω να πιάσω, μαύρη γάτα βγαίνει μπροστά μου. Δεν βαριέσαι. Να δούμε ποιος θα έρθει, τι θα φέρει να το φάμε. Ωρε μανούλα μου. Το χρόνο μας το νέο. Και με έτσι προγράμμα καλών, ωραίων και σπουδαίων, ωραίων και σπουδαίων. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη από τον κύριο Ιωάννη Ευσταθίου από τη Σωτήρα μοχός του. Μόλις μου το έστειλε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ, η εκπομπή «Καλή σας μέρα». Αν αυτή την ώρα συντονιστήκατε και μας βλέπετε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα για να διώξουμε, αυτό το 2006, να το διώξουμε. Γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο. Να το διώξουμε. Κυρία Πίτσα Αντωνιάδου, κυρία Έλενα Χιλιέτη και κυρία Νίκη Αγγελάκη, από τόσα δεν ξέρεις. Ο συνάδελφος Γιώργος Τρίκος. Έλενα Μακρύ, η αγαπημένη μας Λίζα Κωνσταντίνου και ο σεφ μου αγαπημένος. Λίζα Κωνσταντίνου, θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Έλα, Λιζάκι μου, ήπιες καφέ, ήπιες μια που σου ξαμπέμαστε. Ναι, σ' ακούσαμε, Λίζα, μα γίνεται. Εγώ θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου. Όλο το 2017 να φέρει ειρήνη, χαρά και αγάπη σε όλους μας και να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Αυτό θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά και εύχομαι να συναναστρεφόμαστε και να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που βγάζουν τον καλύτερο μας εαυτό και όχι το χειρότερο. Σωστά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λες. Εγώ λέω ότι χαίρομαι που το 2016, εγώ δεν θα πω ότι ήταν καλός ή κακός. Θεωρώ ότι κάθε χρόνος έχει να σου δώσει πράγματα σε αυτά και εσύ πώς το βλέπεις. Αυτό που έκανα να αναφέρω στο 2016 που δεν το είχα γίνει προηγουμένως και αυτή είναι και η ερώτηση σε εσάς, είναι αν καταφέρατε να διώξετε πράγματα που σας ενοχλούσαν. Είτε στον εαυτό σας, είτε ανθρώπους από γύρω σας ενδεχομένως που βλέπατε ότι δεν σας βοηθούν να πάτε παραπέρα σαν άνθρωποι. Εγώ χαίρομαι ότι έβαλα ανθρώπους στη ζωή μου που με βοηθούν να γίνω καλύτερος άνθρωπος και έχω βγάλει άλλους έξω που δεν με παίρναν πουθενά. Κύριε Αντωνιάδη, αρχίζω από εσάς και εδώ κοντά μου. Τι έκανε το 2016 για εσάς ή τι το κάνατε? Δεν έχω πολύ σημαντικά πράγματα να πω. Εννοείς προσωπικά ή επαγγελματικά? Σε όποιο βαθμό θεωρείτε ότι αξίζει να αναφερθεί. Κοίταξε, η ζωή αξίζει πάντοτε να αναφερθεί, αυτό και αν δεν έχει τίποτε πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα ένας καινούριος χρόνος σου φέρνει κάτι άλλο, έτσι έμαθα στη ζωή μου, και θα πρέπει να έχεις την ωριμότητα να παίρνεις τα καλά και να προσπαθείς. Σωστά. Να βελτιώνεις εκείνα που δεν σε ικανοποιούν. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει ο άνθρωπος, κερδίζοντας κάποια πράγματα, να βελτιώνεται. Πολύ ωραία κουβέντα. Παρακαλώ. Νάκη, για πες. Ποια είναι η ερώτηση? Το 2016 θα θεωρείς τι σου πρόσφερε, από τι ενδεχομένως να αποδεσμεύτηκες, που να ήθελες να αποδεσμευτείς, τι θα έχεις να θυμάσαι από αυτή τη χρονιά? Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μένα και επαγγελματικά, δηλαδή με θέατρο, έκανα δύο πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Το μονόλογο Αναπολώντας στη Σμύρνη, με το σκηνοθεσία Τάκη Χριστοφάκη, μετά ήμουνα στην ΕΘΑΛ Θεσμοφοριάζουσες. Ανοίξαμε το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος το καλοκαίρι στο Αρχαιόδιο Πάφου και μετά μπήκα στην ομάδα του Όσα Δεν Ξέρεις. Οπότε αυτή η χρονιά θα την θυμάμαι. Ναι, θα την θυμάμαι. Δεν σταμάτησε λεπτό. Δηλαδή άρχισε από το Γενάρη μέχρι τώρα, δεν σταμάτησα. Χρειάζεται μετά από μεγάλες παύσεις ή από μικρές παύσεις που χρειαζόμαστε για να, έτσι, να ξαναπανακινήσουμε. Παιδιά, προχωρούμε με δουλειά. Ναι. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά ο Θεόδουλος. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά η κυρία Πίτσα. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά το Λενάκι. Αγαπώ, αγαπώ. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά η Νίκη. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά ο Γιώργος. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά η Αγγελικού. Να πεταχτεί εσύ, αγαπώ. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά το Ελενάκι. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά η Λίζα. Σεφ! Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν με αγαπά ο Στεφ. Ξέρεις, Πέτρος Κωνσταντίνου. Λουκά μου, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που επήγαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ για τον Άι Βασίλη, εβάλαμε να το κάνω κι εγώ. Λέει μου η γιαγιά, Αντάγκελα, μου πρέπει να βάλει και εσύ κάποιον να δει, σα αγαπά. Λέω ότι να βάλω για τον άντρα μου. Αλλά. Αν δεν κρούσει η γιαγιά. Και πεταχτεί. Τι του τώρα που να πω σπίτι. Ευτυχώς έκρουσε. Έκρουσε. Και τα πω. Σημαίνει, αν πεταχτεί η γιαγιά, είπε μας η κυρία Ζωή, σημαίνει ότι εσύ αγαπά. Αγαπάσε. Και κάτω έτσι το έχουν. Άκου την κυρία Μπιτσά, είναι καλά που λέει. Τέλος πάντων, διαφορετικά σε κάποια χωριά η γιαγιά έτσι το αισθημάται. Θέλει. Πάντως. Ξέρεις γιατί το έκαμε έτσι? Γιατί σε εκείνης έκρουσε. Επιάσαν τη συζήτηση. Επιάσαν τη συζήτηση και εγώ είμαι γονατιστός δαμέτσο. Νομίζω να μείνουν πολύ ώρα. Να δούμε το βίντεο παρακαλώ. Αλλην ακούστε άρχοντες, κοιτάμε να σας πούμε. Ένα έθιμο που σώζεται μέχρι τις μέρες μας και σχετίζεται με την ημέρα της πρωτοχρονιάς είναι το έθιμο της Αγιάς.
Όλη η οικογένεια μαζεύεται γύρω από τον Τζάκι και μικροί μεγάλοι ρίχνουν φύλλα χλωρής ελιάς στη φωτιά για να μαντέψουν αν κάποια πρόσωπα τους αγαπούν. Άι, Βασίλη, Βασιλιά, και Βασιλιά, Επίσκοπε, πήγαινε στην έρημο, έλα στην έρημο. Έβρις νερά τρεχάμενα, έβρις πουλιά πετάμενα, έβρις την τύχη των τυχών, έβρις και μεν την τύχη μου και πες της πώς την αγαπώ. Αν μ' αγαπά ο Κωστής. Κυρία Ζωή μου, πες μου να δούμε τον το έθιμο που εκάμπνετε με το Άι Βασίλη Βασικιά. Πότε το εκάμπνετε? Το πιέναμε στην εκκλησία το Δίλης. Πότε όμως? Στη Άι Βασιλιού. Την πρώτη του χρόνου? Ναι, στη Άι Βασιλιού και παίρναμε μαζί μας ελιά και αγιάζε τον η Βασιλιά. Είπε ότι ναι. Η ελιά. Και φέρναμε την τιμή εκτάντια και καθούμαστε και έκαναμε το τούτο το πράγμα. Και σταυρώναμε το ελιά του, αλλά το ποιος μας αγαπά. Και τούτο το έθιμο με, το, με την ελιά συνεχίζετε να το κάνετε μέχρι σήμερα? Κάνουμε το έτσι για το ζουμπούσι. Θέλεις να πεις, φκένει η αλήθεια και το που κάνετε? Ελαλούσαν ότι... Τι ελαλούσαν? Τι έπρεπε να έχει η υγεία, τι έπρεπε, πώς καταλαβαίναν ότι καταλαβαίναμε ότι εκάφηκε του. Άλλοι πετάσσε του, άμα αγαπελάγει. Άμα πεταχτεί σημαίνει εσύ αγαπά. Έμας αγαπά, ναι. Άμα κρούσει. Άμα κρούσει, κρούσει πάνω σου. Τι φαγητά εκάμπνετε στο τραπέζι των γιορτινών της πρώτης του χρόνου? Τα φαγιά τα συνηθισμένα. Ήταν να κάνουμε τα κουμπιέπια μας, να κάνουμε την αυκολέμονη μας. Και τα χειμώνας. Ο Άγιος Βασίλης πότε έρχεται? Πέτε μου να δούμε. Έρχεται, έφερνε δώρα? Έφερνε βέβαια. Έφερναν μας τα παιδιά μας. Εσείς που ήσασταν πιο μικροί, και... τι θυμάστε που σας έφερναν ως μωρά που ήσασταν? Τον που είμαστε πιο μικροί, να μπορείτε να μας δώκουν καμιά μπακύρα. Ναι, ή αγοράζαν σας παπούτσια ή αγοράζαν έτσι. Εκείνο να μην είχαμε, ήταν να μας τα αγοράσουν εσύ. Ναι. Ανεβαστούσα κιόλας οι ταυτόσες των γύρων εκείνων που είμαστε εμείς μωρά. Ναι. Και παιδιά πολλά. Οι νέοι μας τώρα ξέρουν τούτο το έθιμο που εκάμπνετε παγιά με τον Άι Βασίλη? Όχι, μάνα μου. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα η Παναγιώτα μας να το μάθει. Πάει η Παναγιώτα μου, έχει δαμέ την Αγιά. Εσύ Παναγιώτα μου ξέρεις τον το έθιμο, ναι, ξέρεις το? Όχι. Τώρα, σήμερα έμαθες το. Ναι. Θέλεις να βάλουμε, θέλεις να το πεις, τούτον το... Τού μου μας έμαθε σήμερα η Αγιά η Ζωή, να δούμε να σ' αγαπά. Ποιος να σ' αγαπά? Μαμά σου? Ναι. Κάμε μας το να δούμε. Άι Βασίλη Βασιλιά, δείξε και φανέρωσε αν μ' αγαπάει η μαμά. Σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα. Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να έχω φορτώνα και πέλα. Άιντε! Μα σ' αγαπώ χωρίς να θέλω και αγκιάζει στον αγγέλο. Γιατί μοιάζει στον αγγέλο, σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Με κότσα και φανερώνω, τι καρδούλας μου το πονώ. Γεια σου μιλίτσα, άιντε! Μα σ' αγαπώ χωρίς να θέλω, γιατί μοιάζει στον αγγέλο. Γιατί μοιάζει στον αγγέλο, σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Πώς να με πάρει μόταξε. Άσε
Γιαγκούλα. Μας αγαπώ χωρίς να θέλω, γιατί μοιάζει στον αγγέλα. Γιατί μοιάζει στον αγγέλα. Μας αγαπώ χωρίς να θέλω. Να πάμε για την αξιό. Έλα Κωνσταντίνα με το δράμα της εδώ. Στην παρό και στην αξιό. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Βρε στην παρό και στην αξιό. Τα Αγιοπελαγίτικα μαζί μας, το χορευτικό συγκρότημα Χοροθέαμα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε πάντα καλά και χρόνια σας πολλά. Και από ό,τι βλέπω, η παρέα μας μεγαλώνει. Μα ναι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρά το φόρτο εργασίας και την εργασία τους βρήκαν και έκλεψαν λίγο χρόνο και ήρθαν μαζί μας. Θα τους βγάλουμε από τα στούντιο που βρίσκονται. Συνήθως θα σας φέρουμε κάτι πιο γιορτινό. Θα σας βγάλουμε από τη ροτίνα σας. Και από το γραφείο που σε απαλλάσσουμε από λίγο πονοκέφαλο για το δελτίο ειδήσεων. Πέτρος Κωνσταντίνου μαζί μας σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάρε το μικρόφωνο. Έλα ξανά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους η νέα χρονιά να φέρει ειρήνη και επανένωση στη μαρτυρική μας πατρίδα. Μάλιστα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αρχή όλων μας. Είσαι υπεύθυνος δελτίου ειδήσεων για σήμερα, ε? Ναι, είμαι υπεύθυνος. Έχουμε πολλά θέματα. Το μεγάλο θέμα είναι οι επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το Κυπριακό. Και το πιο υπέροχο απ' όλα, το χιονισμένο Τρόοδος. Το Τρόοδος είναι η χιονισμένη Αθήνα. Α, η χιονισμένη Αθήνα επίσης. Την καλημέρα μας, εσάς που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Στην όμορφη Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εσύ, Λουκά μου, που λες ότι έτσι θα χιονίσει. Πρέπει να χιονίζει ως το Μάρτι για να σωθούμε εδώ μέσα. Εγώ έβαλα στοίχημα μαζί σου και έρχεσαι. Πάντως η πρωτοχρονιά θα είναι χιονισμένη σύμφωνα με την μετεωρολογία. Α, είδες, τα έχουμε και από πρώτο χέρι από το τμήμα δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης. Κωνσταντίνος Τσιντάς. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σου. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ. Δεν είναι για το 2017, είναι για το 2016. Να φύγει και να μην ξανάρθει. Είπα το Κωνσταντίνε μου, να φύγει. Ήταν πολύ άσχημη χρονιά από όλες τις απόψεις. Και επειδή εδώ καθόμαστε και είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε ακριβώς εδώ και όχι σε κάποια άλλη χώρα της περιοχής. Σωστά. Επειδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και ευρύτερα τι συμβαίνει στην περιοχή μας, γύρω μας, να αντιλαμβανόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ να έχουμε υγεία, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καθόλου. Έτσι είναι. Και να ευχηθώ ειρήνη, αν και ακούγεται κοινότυπο, δεν πρέπει να είναι κοινότυπο. Καθόλου. Διότι η ειρήνη στην περιοχή δεν υπάρχει και θα πρέπει να ευχηθούμε να επιστρέψει σε ολόκληρη την περιοχή και σε εμάς βέβαια, και θα πρέπει να το γνωρίζουμε περισσότερο από κάθε άλλο, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, μαζί με τον τρόπο που προχωράμε, με υγεία και αγάπη για όλους. Έτσι είναι. Αυτό έτσι και ειρήνη, αλλά και πάνω απ' όλα αυτό το νησί να σταματήσει πια να είναι διαιρεμένο. Φτάνει αρκετά. Την καλημέρα μας σε εσάς που μας βλέπετε από τις κατεχόμενες περιοχές και επικοινωνείτε μαζί μας με διάφορους τρόπους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εκεί ακόμα, 42 χρόνια, γιατί θα πρέπει να σας πούμε εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό ότι υπάρχουν ακόμη Ελληνοκύπροι που βρίσκονται και ζουν στις κατεχόμενες περιοχές. Εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπροι παρά τα 42 χρόνια τουρκικής κατοχής. Όπως υπάρχουν και Ελληνοκύπροι της διασποράς σε όλο τον κόσμο, είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ από εκεί. Ναι. Γιατί όταν η ψυχή σου βρίσκεται ακόμη εγκλωβισμένη στο σπίτι σου και περιμένει την επιστροφή σε αυτό, ή έχεις πεθάνει με αυτό το παράπονο, τότε είναι σαν να μην έχεις φύγει ποτέ. Πέτρο Κωνσταντίνο, ευχηθήκαμε για τους υπόλοιπους. Σας ευχηθούμε και εσάς χρόνια πολλά με το ποτήρι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έλα Κωνσταντίνε μου, και να είστε πάντοτε καλά και κάθε καλό να έχετε και εσείς. Και ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως και οι υπόλοιποι που ήρθατε καλεσμένοι. Πέτρο μου, ας ελπίσουμε οι ειδήσεις για το 2017 να είναι περισσότερο χαρούμενες, ναι, ευχάριστες, διότι χαλάει και η δικιά σας ψυχολογία. Το πέρασα αυτό. Και το ζούσα για να. Είναι αλήθεια, διάσημα. Αλλά αυτό στο οποίο οφείλουμε ευχαριστώ στους συναδέλφους είναι ότι είστε δύο από τους συναδέλφους, στους οποίους πολλές φορές αυτή η ένταση και ο αναβρασμός των ειδήσεων μας κάνει και θυμωθιάριδες και κατσούφιδες. Είστε δύο από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζετε πάντα την καθημερινότητα, αυτή τη σκληρή καθημερινότητα, με πάρα πολύ εύθυμη διάθεση. Και πραγματικά είναι χαρά να βλέπει κάποιος δύο ανθρώπους από το ειδησιογραφικό τμήμα να κινούνται αστραπιαία μέσα στο ίδρυμα και να μην σου μεταδίδουν αυτή την ένταση. Και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο τμήμα ειδήσεων.
ειδήσεων. Ακριβώς. Στην υγειά σας, λοιπόν. Πάντως, είχε δελτίο ειδήσεων στο 2016 που το ξεκίνησα με 7 τραγικά γεγονότα. Μάλιστα. Μα σε πιστεύω. Τραγικά. Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι, πέραν από τη θέση του υπεύθυνου του δελτίου ειδήσεων, ως άνθρωπος, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Δύσκολο γιατί πολλές φορές σε τραγικά γεγονότα έχεις και δικούς σου ανθρώπους και ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τη δουλειά σου γιατί νιώθεις ότι χάνονται ανθρώποι, αλλά κυρίως τα δικά σου πρόσωπα είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά να ευχηθούμε να μην ξανασυμβούν όσα συνέβησαν, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, το 2016. Κάποια μέτωπα θα παραμείνουν ανοιχτά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι ρεαλισμός. Αλλά μέσα σε όλα αυτά προσπαθούμε να είμαστε θετικοί. Δυσκολευτήκαμε, είναι αλήθεια, μέσα στο 2016 να είμαστε θετικοί με όλα αυτά τα γεγονότα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα. Το δικό μου είδος του ρεπορτάζ και η δική μου ενασχόληση επαγγελματική με δυσκόλεψε αρκετά με γεγονότα τα οποία. Το εξωτερικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να συμβούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, αλλά συνέβησαν και συμβαίνουν. Θα τα καταφέρουν στη Συρία, λες. Με αυτή τη συμφωνία που ελπίζω τώρα. Ότι με αυτή τη συμφωνία θα υπάρξει μια χαραμάδα ελπίδα τουλάχιστον. Θα χρειαστεί χρόνος φυσικά. Και ο επόμενος θα είναι καθοριστικός για πολλά πράγματα στην περιοχή μας και ευρύτερα. Και εκείνο που ήθελα να πω παρακαλώ. Είναι έλατε. Ότι στις γιορτές πάντοτε έχουμε τραγικά γεγονότα. Ναι, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα. Και προσοχή στους δρόμους. Ήταν το τσουνάμι παλαιότερα. Ναι. Ήταν φέτος η τραγωδία με τη. Η Ρωσία. Κλείσαμε 12 χρόνια με το τσουνάμι. 12 χρόνια με το τσουνάμι. Και από την πείρα μου τα τελευταία χρόνια που έχω την ευθύνη του δελτίου πάρα πολλές φορές, διαπίστωσα ότι σε γιορτές υπάρχουν μεγάλα και τραγικά γεγονότα. Δυστυχώς. Πέτρο, διαπίστωσα και εγώ φέτος ότι έφυγαν και πολλοί άνθρωποι. Α, ναι. Πολύ... Το λέγαμε και με τον Θεόδωρο και με την Αγγέλα αυτό. Πάρα πολύ φως που έτσι έδωσαν πολύ χαρακτηριστική εικόνα και δράση τις τελευταίες δεκαετίες. Και ένας δικός μας θα πρέπει να πούμε για τον George. Και Michael. Βέβαια πρέπει να πούμε. Yeah. Ολόκληρη η εκπομπή της Παρασκευής ήταν αφιερωμένη. Γιατί τη Δευτέρα, ήταν ένας άνθρωπος που παρεξηγήθηκε κιόλας, γιατί ήταν πολύ αθόρυβος και έκανε πράγματα και για την Κύπρο και για πολλούς άλλους ανθρώπους, τα οποία δεν φαίνονταν. Και σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, Κωνσταντίνε. Δεν φαίνονταν στην Μάλιστα. επιφάνεια. Και θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και να χαρούμε που ένας Κύπριος ήταν. Τόσο ξεχωριστό για τους εκατομμύρια ανθρώπους. Και είμαστε και πρώτη είδηση σε πολλά μεγάλα τηλεοπτικά. Έτσι είναι, ήταν πρώτη είδηση και θα πρέπει να ήταν, διότι ήταν άνθρωπος που επηρέασε πάρα πολλούς ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και βοήθησε. Και δεκαετίες και βοήθησε χωρίς να κάνει καμία φασαρία. Αντίθετα με πολλούς άλλους. Μα αυτή είναι η αλήθεια της βοήθειας. Θεόδωρε, μου ήθελες να πεις. Είχε όμως το θάρρος της αλήθειας του, εκφράζοντας το με ένα πάρα πολύ σεμνό τρόπο. Είναι κάτι που έχω γράψει πολύ παλιά, παιδιά, από το 2003, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να είναι επικαιρό. Το φύλαγα για αργότερα, αλλά το κάνατε κατάλληλο να το διαβάσω τώρα. Επιτρέψτε μου για ένα λεπτάκι μόνο. Είναι για λοιπόν αυτό το μήνυμα που στέλνετε, Κωνσταντίνε και Πέτρο, για το μήνυμα της ειρήνης, αλλά και του να είστε προσεκτικοί και ήδη με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Γιατί πάντα υπάρχουν τραγικά γεγονότα αυτές τις περιόδους για κάποιο περίεργο λόγο. Και το οικουμενικό μήνυμα που στέλνουμε από αυτή την εκπομπή και κάθε μέρα είναι το μήνυμα της ειρήνης. Ειρήνης μέσα μας, ειρήνης στον κόσμο πάνω απ' όλα. Για τα νιάτα που σβήσανε λοιπόν, δεν θα μιλήσω. Για τις αθώες ψυχές που φτερουγίζουν στο σκονισμένο εθέρα της πόλης, δεν θα μιλήσω. Παρά μόνο για αυτούς που εμπορεύτηκαν το θάνατο και το κρίμα τους πλήρωσε η νιώτη, αθώα νιώτη. Για τα άδεια καθίσματα στα γιορτινά τραπέζια δεν θα μιλήσω. Παρά μόνο για την χαρά, την αγάπη, το φως που μπορεί να πλημμυρίσει και το πιο σκοτεινό δωμάτιο. Μπράβο, Τέο. Είστε καλά. Και ας αφήσουμε, όπως λέγεται το τραγούδι, το φως ανοιχτό για την αγάπη. Ναι, είναι σημαντικό. Ειρηνάκη, Νίκη, αυτές οι μέρες είναι πολύ σημαδιακές και τουλάχιστον πάει η θύμηση και η μνήμη πίσω και σε νεότερα χρόνια. Τι περιμένατε εκείνο το βράδυ του κοψίματος της Βασιλόπιτας να κερδίσετε, αλήθεια? Το φλουρί, μήπως? Το θυμάστε? Ναι, φυσικά. Έντονα. Πάντα, πάντα με το φλουρί. Χαρακτηριστικά είναι ο αδερφός μου που ζούσε πάντα την αγωνία αν θα κερδίσει το φλουρί. Γιατί σχεδόν ποτέ δεν το κέρδιζε. Εντάξει, όποιος το κέρδιζε, στο πορτοφόλι όλο το χρόνο. Εννοείται. Μετά. Εννοείται, για να φέρει καλοτυχία. Έλα και εσύ. Εμένα η μητέρα μου έβαζε 3. Το ίδιο κάνει και η Αγγέλα. Μιλήσαμε όλοι μας. Και η Αγγέλα το ίδιο. Το κάνω. Βάζω 3. Έχει 3 παιδιά. Είναι το πιο έξω. Όλα τα παιδιά παίρναν το φλουρί τους.
Ναι, αλλά ξέρεις, χθες μου είπε η κόρη μου η μεγάλη, μαμά, εμένα με μου βάλεις φέτος, γιατί πιάσα το πέρσι. Α, μάνα μου, είδες, μπράβο, τι. Καλό μωρό. Καλό να ανεβαίνεις το μωρό. Μπράβο, κυρία Πίτσα, εσείς. Εγώ τώρα που λένε για το φλουρί, θυμάμαι ότι όταν ήταν πιο μικρή η εγγονή μου, και επειδή ήθελε πάντα να κερδίσει, γιατί έκλαιε όταν δεν είχε αδερφάκι, ήταν μόνη της. Έκοβα εγώ τη βασιλόπιτα και περίμενα. Την ώρα που ήταν να της δώσω, έβαζα και ένα φλουρί. Από κάτω. Για να μην κλαίει. Για να γλιτώσουμε το δράμα. Εγώ είπα στο σεφ, προχθές που μας έφτιαξε την υπέροχη βασιλόπιτα, μην τολμήσεις και το βάλεις και πέσει από κάτω και το δουν. Σε έφαγα. Θα το βάλεις μετά με ένα μαχαίρι, θα τρυπήσει την ώρα που θα ψηθεί. Τα λέω καλά, σεφ. Έτσι. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο, αλλά να ρωτήσω και τον Γιώργο μου δαμέ. Περίμενε. Εσύ έβρισκες το. Κάποτε. Πάντως έναν βάλαμε. Έναν βάλετε. Εντάξει. Και εμάς μας είχαν λίγο μαθημένους αυστηρά. Εντάξει, δεν έκαμε μαφίες μαμάς όπως εμένα. Ελένα μου, εσύ να κάνεις μαφίες. Εγώ θα κάνω. Εγώ ξέρω ότι ακόμα περιμένω το φλουρί. Μπράβο, μάνα μου, ρε. Μάνα μου, ρε. Έτσι πρέπει. Ένα παιδάκι που δεν μεγάλωσε ποτέ. Δεν το χρειάζεσαι, δεν το χρειάζεσαι. Ήταν και πολλοί αυτοί. Μέχρι να αρχίσει η σειρά του. Ήμασταν έξι, δεν θες εσύ φέρετε. Δεν άκουσε τι είπε ο Κωνσταντίνος. Δεν το χρειάζεσαι. Εγώ δεν το κέρδισα ποτέ και μια χαρά είμαι. Α, είδε. Είναι απλά συμβολικό. Καλό του χρόνο. Πάντα είχε πιο μικρού από μένα στην οικογένεια, έτσι το δύναμη σε αυτού. Είχα προτεραιότητα. Λουκά, εμένα συμβολή μου. Έλα. Είναι πάντοτε να τα έχετε καλά με το σεφ. Γιατί εγώ πάντοτε στην τσέπη μου έχω δύο φλουριά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Σε παρακαλώ, το κομμάτι μου έχετε υπόψη σου. Εντάξει, όπως στο στρατό τότε με το καψιμί. Έπρεπε να ξέρεις αυτό που έχει το καψιμί. Στο στρατό, Λιζάκι, για πες. Εμάς στη δική μας οικογένεια το φλουρί πάντα το κερδίζει ο πιο μικρός. Αυτό είπε και ο Κωνσταντίνος. Έμα. Για να γλιτώνουμε τα δράματα αυτό. Αυτό έκανε η μαρά μου. Κρυφά το έβαζε στο πιο μικρό. Έτσι είναι. Εμάς πρέπει να σας κάνει στρατιωτάκια. Έπρεπε σε όποιον πέσει. Σε όποιον πέσει. Αυτό είναι και το σωστό, Πέτρο. Πάντως εγώ κέρδισα το φλουρί όταν ήμουν μικρός. Σημαίνει ότι δεν ήταν τυχαίο. Ήταν σημαντικό. Και μόνο καλό. Τότε το κέρδισε. Η μάνα. Τώρα ήμουν πιο μικρός της οικογένειας. Τώρα κέρδισε το μεγάλο λαχνό γιατί είναι εδώ. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο. Πέτρο, και μία εκπομπή αμήνες σε περιπάτρηση, η οποία έχει προσφορά για πάρα πολλά χρόνια και είναι κοντά στους 16 χρόνια. Ακριβώς. Και είναι κοντά στους εθνοφρουρούς και με το δικό της τρόπο συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια της κατοχής και της εισβολής στον τόπο. Ο ρόλος της εκπομπής από τον καιρό που ξεκίνησε ήταν η εξύψωση του αγωνιστικού φρονήματος του Κυπριακού Ελληνισμού. Μάλιστα. Το κάνει. Όμως η εκπομπή έχει αναβαθμιστεί, προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει και ενημερώνει τον κόσμο όχι μόνο για την άμυνα της Κύπρου, αλλά και για όλα αυτά που έχει πει προηγουμένως ο Κωνσταντίνος, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και επίσης με το θέματα τα οποία υπάρχουν στην Τουρκία και γενικά και με διεθνείς εξοπλισμούς, γιατί δεν είμαστε ο φαλός της γης. Δεν είμαστε. Και πρέπει να ασχολούμαστε και με τους γύρω μας και να ενημερωνόμαστε για όλα τα διεθνή θέματα τα οποία βρίσκονται συνεχώς στην καθημερινότητά μας. Να είστε πάντα καλά. Ποια κορίτσια είναι στη γραμματεία του Δεστιδίσεων σήμερα? Είναι Βιργινία. Η Βιργινία και η Χριστίνα. Βιργινία και Χριστίνα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Και να είστε πάντα καλά. Μαζί με όλα τα παιδιά του Δελτίου Ειδήσεων. Ναι, μαζί με όλα τα παιδιά. Να πω στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης είναι ο Βάρης Ποταμίτης μαζί μας σήμερα. Είναι έλα, τους θυμάσαι, η πες. Στέλλα Μιχαήλ, ο Χρήστος Πάσος, η Έμιλη Μιχαήλ, η Βαρβάρα Κοντού, η Κατερίνα Χαραλάμπους και η Κατερίνα Μιλιώτη. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε που ήρθες για μας. Αλλά ήρθε για το χατήρι της εκπομπής. Σας ευχαριστώ. Μπράβο, Κωνσταντίνο, μου ευχαριστώ. Ετοιμάζεστε για το δελτίο των 8 απόψε. Ναι, ετοιμαζόμαστε για το κεντρικό δελτίο. Ήδη έχω δώσει τα θέματα, γι' αυτό άργησα λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, το ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά. Είναι εκεί η συνάδελφο Στέλλα Μιχαήλ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Μπράβο, κορίτσια και αγόρια. Και ευχαριστούμε και τους συνάδελφους στο ραδιοφωνικό δελτίο. Είναι στην πρωινή Βάρια ήταν η Εύη Μουρούζη και όλους τους ευχαριστούμε και για την προσφορά. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή. Και την αθλητική υπηρεσία. Και την αθλητική υπηρεσία. Την ευχαριστήσαμε όταν είσαι εσύ. Είναι ο Γιώργος Σοκράτης, ο οποίος ήταν στη σύσκεψη την πρωινή. Α, ωραία. Αλλά καλημέρα. Στη σύσκεψη που είχα το πρωί ήταν ο Γιώργος Σοκράτης για να δούμε τα θέματα. Ναι, σωστά. Για να τα μεταφέρει στην υπηρεσία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη είδηση που θα έχουμε να το έχω πει προηγουμένως ότι είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Είναι συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Ναι. Είναι πάντα μέχρι αυτή τη στιγμή μέχρι που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Με βάση τα δεδομένα τη στιγμή, είχε πολλές φορές που ξεκίνησα το δελτίο με άλλη είδηση και 8 παρατέταρτον άλλαξε η πρώτη είδηση του δελτίου ή ακόμα και 8 παρά ένα λεπτό γιατί άλλαξαν έγινε τα κάτι. Πράγματα, έγινε όλα κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστική ιστορία ή κάτι το οποίο ανέτρεπε τα πάντα. Να μην είναι κάτι άσχημο γι' αυτό και να οι ειδήσεις τρέχουν, τα γεγονότα τρέχουν, αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις από το πρωί ποια είδηση θα είναι πρώτη το βράδυ και δεύτερη, τα πάντα αλλάζουν συνεχώς. Εδώ και καιρό ακούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια πάντως για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων γιατί έχουν εισχωρήσει και περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνικά θέματα. Και αυτό είναι κάτι που έλειπε, θα έλεγα. Γενικότερα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσων όρων είναι πρώτο ή δεύτερο κάθε βράδυ. Μπράβο σας, παιδιά. Αυτό είναι ο Μπράβο. Και να πω κάτι είναι ότι η σοβαρότητα η οποία υπάρχει στο δελτίο ειδήσεων αυτή θα συνεχιστεί και πάντα θα είναι η σοβαρότητα. Έτσι είναι. Και να πω και κάτι. Στα μεγάλα γεγονότα, το βλέπουμε μέσα από τις τηλεθεάσεις. Όλος ο κόσμος βλέπει γιατί το εμπιστεύεται, ακριβώς. Γιατί το νιώθει δικό του το ρίκ και είναι δικό του. Μαρίκη είναι Κύπρος, φορές, είναι ρίκ, το έχουμε πει. Ναι, και πολλές φορές όταν με παίρνει κάποιος να κάνει μια παρατήρηση, μια εισήγηση, τους λέω είναι δικό σας το ρίκ, οπότε θέλετε να μας παίρνει. Μάλιστα. Είναι η εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος προς το ρίκ. Τέο μου, έχεις ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για τη Βασιλόπιτα και το Εθνικό. Λοιπόν, από όλα σου θα διάβασα για τη Βασιλόπιτα, να σου πω αυτό που μου άρεσε πολύ. Σε πολλά νησιά, λέει, με το ξημέρωμα της πρώτης του έτους, του νέου έτους, αναλαμβάνει ο σπίτι του νοικοκυρής να καθαγιάσει την οικία, κρατώντας ένα τμήμα της Βασιλόπιτας και ένα κερί, και λέει, μπαινοβγαίνοντας από την πόρτα τρεις φορές. Έξω τα κακά, μέσα τα καλά. Έτσι. Έξω τα κακά, μέσα τα καλά. Έξω τα κακά, μέσα τα καλά. Ιστορία της Βασιλόπιτας στους συλλευτικούς σας δέκτες. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Μόλις το ρολόι σημάνει 12, καλωσορίζουμε το νέο έτος. Μετά τα φυγιά και τα χρόνια πολλά, τη τιμητική της θέση στο τραπέζι της οικογενειακής συγκέντρωσης παίρνει η Βασιλόπιτα. Ο νοικοκύρης του σπιτιού της σταυρώνει με το μαχαίρι τρεις φορές και την κόβει σε τριγωνικά κομμάτια, προσφερόμενος σε κάθε ένα παριστάμενο μέλος της οικογένειας ή φίλων και συγγενών με πρώτο το κομμάτι του σπιτιού. Πρώτο του σπιτιού λοιπόν, τα του Χριστού, της Παναγίας και του Άι Βασίλη, του σπιτονικοκύρη, της σπιτονικοκυράς, από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέχρι το μικρότερο, με τελευταίο το κομμάτι του φτωχού ή και πάλι του σπιτιού, χωρίς βέβαια να λησμονούνται τυχόν μετανάστες, ασθενείς και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που για διάφορους λόγους δεν παρίστανται. Βασιλόπιτα. Απαραίτητη παρουσία της σε κάθε οικογενειακό τραπέζι το βράδυ της παραμονής, αλλά το ίδιο απαραίτητο να γνωρίζουμε και την ιστορία του εθίμου αυτού. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, πριν από 1500 χρόνια, ο δεσπότης της Κεσαρίας στην Καπαδοκία ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Την πόλη απειλούσαν διάφοροι εχθροί, μεταξύ αυτών ο έπαρχος Καπαδοκίας, ο οποίος πήγε με το στρατό του και με άγριες διαθέσεις στο Μέγα Βασίλειο, απέτησε από αυτόν να ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να του παραδώσουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν σε χρυσάφι και άλλα τη μαλφή. Οι κάτοικοι της Κεσαρίας, παρότι ήταν φτωχοί, μάζεψαν όλα τους τα πολύτιμα αντικείμενα και χρυσαφικά και τα παρέδωσαν στο Μέγα Βασίλειο. Τα χρυσαφικά που μαζεύτηκαν ήταν τόσα πολλά που σχημάτισαν ένα μικρό βουνό. Μόλις ο στρατηγός πήγε να αρπάξει τα χρυσαφικά, ξαφνικά μια λάμψη εμφανίστηκε που έκαναν τον στρατηγό και τους στρατιώτες του να απομακρυνθούν τρέχοντας. Σύμφωνα με την παράδοση, η λάμψη προήλθε από την εμφάνιση του Αγίου Μερκουρίου με τους αγγέλους του. Η πόλη της Κεσαρίας σώθηκε, αλλά ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε μεγάλο δίλημα, καθώς έπρεπε να μοιράσει τα τιμαλφή, τα χρυσαφικά δηλαδή, ξανά πίσω στους κατόχους τους. Τα χρυσαφικά όμως ήταν τόσο πολλά που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μοιράσει χωρίς να γίνει κάποιο λάθος. Τότε αποφάσισε το εξής. Κάλεσε τον κόσμο να ζυμώσει ψωμάκια και μέσα σε κάθε ψωμάκι έβαλε και μερικά χρυσαφικά. Τα ψωμάκια δόθηκαν στους κατοίκους της Κεσαρίας όπου τα πήραν στα σπίτια τους και τα έκοψαν. Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από τη δίκαιη αυτή η μοιρασιά. Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού λοιπόν και προς τιμή του Αγίου Βασιλείου, κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς φτιάχνουμε τη Βασιλόπιτα και βάζουμε ένα φλουρί μέσα σε αυτήν. Το κόψιμο της Βασιλόπιτας γίνεται και τις άλλες μέρες του 12ήμερου των εορτών. Υπουργεία, γραφεία και σύλλογοι μπορεί να κόβουν Βασιλόπιτες μέχρι το μήνα Φεβρουάριο. Φέτος, θυμηθείτε τα κομμάτια του Χριστού, της Παναγίας και του Άι Βασίλη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, αλλά και του φτωχού ως ένδειξη ανθρωπιάς. Thank you.
πώς το θέλεις, θάρω το πώς το θέλεις, χαρώ το πώς το θέλεις, να σε κλετήσω με, μωρέ και για τα να σ' αρέσει, να βασανίζω με, μωρέ και για τα να σ' αρέσει, να βασανίζω με, λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά, λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Καλή σας μέρα με γιορτινά δώρα. Μία διανυκτέρευση αξίας 300 ευρώ για δύο άτομα στο Athens Cypria Hotel στην καρδιά της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος με ανανεωμένους χώρους και 115 ανακαινισμένα δωμάτια. Ένα φωτιστικό από το κατάστημα το Επίλεκτον αξίας 180 ευρώ. Ένα χαλί από το κατάστημα Ενίκο Δημιουργίες αξίας 160 ευρώ. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Να τα πούμε! Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του ΡΙΚ κυκλοφορεί και ψάχνει τον τυχερό των 60.000 ευρώ. Πάρτε σήμερα, τώρα! Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ θα είμαστε στο ΡΙΚ τέτα-τέτ με τον Τάσο Τρίφ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το χειρισμό μιας υπόθεσης που είχε ένα πρόβλημα με κάποιους παραγωγούς και αυτή η δικηγορική ανάθεση εξελίχθηκε σε δεσμό ζωής. Δεν το μιλήσω ότι φαντάστηκε το ζούσαμε μια ζωή μαζί. Ναι, και εκείνη τη στιγμή έπρεπε να αποφασίσω. Θα συνεχίσω ως δικηγόρος της ή θα προσπαθήσω να γίνω σύζυγός της. Ήταν λίγο ιδιόρυθμος και ήταν ωραίο αυτό. Δηλαδή δεν έμοιαζε με τους άλλους ανθρώπους που ήμουν κατά καιρούς μαζί. Ήταν και για τους δυο μας ένας δεύτερος γάμος. Και η ζωή είχε κάποιους ενδιασμούς, τους ξεπέρασε και ευτυχώς συμπληρώνουμε τα 40 χρόνια. Όλες τις έχω συγχωρήσει και όλες θα τις συγχωρούσα σε αυτή την ηλικία που είμαι και ίσως και πριν λίγο. Στα 20 βέβαια δεν συγχωρείς. Αλλά μετά τα 25-30 αρχίζεις και συγχωρείς. Η κυρία Ζωή Λάσκαρη και ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος στο τελευταίο τέτα-τέ της χρονιάς. Την εκπομπή τέτα-τέτ σας προσφέρει η RCB Bank. Άκουσα, λειτουργεί και πάλι αυτός ο φούρνος. Και έτσι τα φαγητά μας θα ψήνονται εδώ κοντά. Φούρναρι, φούρναρι. Εμπρός εδώ είμαι, όπα! Εσύ είσαι ο φούρναρης, μάλιστα. Φούρναρι, απόψε έχω στο σπίτι μου, κάνω δηλαδή ένα τραπέζι για τα Χριστούγεννα. Πελεκάνος είσαι! Όχι, δεν με κατάλαβες, έχω καλήσει φίλους να τους κάνω τραπέζι. Θέλω λοιπόν να μου ψήσεις μια χήνα που είναι παραγεμισμένη με κουκουνάρια, κάστανα και διάφορα μπαχαρικά.
Τι έπαθες, φούρναρη? Φούρναρη, τι έπαθες? Φερτύχη είναι εδώ, ρε παιδί μου, να την ψήσουμε, να την βάλουμε στη φωτιά, στη φόπολη, στη ζεστασιά. Τι έπαθες, φούρναρη? Φερτύχη είναι, ρε παιδάκι μου, και θα κάνουμε εδώ πέρα κουβέντα. Άντε, γρήγορα. Πήγαινε, φερτύχη είναι. Ωρε μανούλα μου, θα φάμε σήμερα ωραίο φαγητό. Ει, φούρνια, ει, φούρνια. Το χίνα. Ωρε μανούλα μου. Ει, φούρνια. Το χίνα. Φερτύχινα, ρε παιδάκι μου, θα πιάσουμε εδώ πέρα κουβέντα. Για να τη βάλουμε. Ει. Οπα. Ωραία. Τώρα μπήκε στη ζεστασιά. Άμε στο καλό εσύ. Ωραία. Ωραία. Θα φάμε σήμερα ωραίο φαγητό, ρε παιδί μου. Ωρε μανούλα μου. Ω Αλλάχ, κερίν. Τι μυρωδιές είναι αυτές, κερίν. Φούρναρι. Φούρναρι, ποιος είναι, ρε παιδί μου, ποιος φωνάζει πάλι? Ω, βεζίρι μου. Φούρναρι, με συγχωρές, παιδί μου. Ορίστε, βεζίρι μου, δεν πέρασαν ακόμα 24 ώρες, γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Άσε τις 24 ώρες, παιδί μου. Κάτι μου μυρίζει. Ναι, έχω βάλει στο φούρνο μια ωραία χινίτσα, κατάλαβες, να την κάνω ψητή. Ω, αυτή τη χίνα, ναι, πρέπει να τη φάω εγώ. Ωπαλά. Ήρθε η Τρόικα πάλι. Φούρναρη, με συγχωρείς, παιδί μου. Κι άμα, βασά μου, άμα έρθει ο Φούρναρη, ο αυτός που έχει φέρει τη χίνα, που περιμένει να κάνει τραπέζι ο άνθρωπος στους φίλους του, τι να του πω εγώ του ανθρώπου? Θα του βρούμε μία δικαιολογία. Τι δικαιολογία δηλαδή? Θα του πούμε ότι μία μέρα σαν και τη σημερινή, το Κοράνιο λέει ότι μία μέρα στο φούρνο του Καραγκιόζη θα γίνει κάποιο θαύμα. Μία χίνα σφαμένη, παραγεμισμένη, θα πετάξει. Ε, λέω, η χίνα πέταξε. Και πώς γίνεται αυτό? Το λέει το Κοράνιο. Κατάλαβες? Άντε, και κάνε ό,τι μπορείς να γίνει πιο νόστιμη χίνα. Μάλιστα. Αν. Να, βλάκα! Να, γρουσούζαρε! Να τζαναπέταρε. Βε, δεν διάβασες τα ψηλά γράμματα. Δεν διάβασες καλά το Κοράνιο. Δεν διάβασες τις υποσημειώσεις. Βέβαια, το Κοράνιο λέει ότι θα φαγωθεί η χίνα. Αλλά τη χίνα θα τη φάει ο Καραγκιόζης, γρουσούζαρε. Ο Καραγκιόζης. Ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ ήταν το θέατρο σκιών του κυρίου Χαραλάμπου. Χαραλάμπου, σε ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Όπως το είπες, Λουκά μου, ήταν. Γιατί στην οικογένεια των καρικαζοπαικτών έχουν προσθεθεί και η Έλενα και ο Ανδρέας, τα παιδιά του. Και για τα δύο παιδιά ένα χειροκρότημα. Πλέον χειροκρότημα. Είναι οικογενειακή παράδοση πλέον. Και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συνεχίζουν την παράδοση, έτσι. Φοβερό είναι αυτό. Ήρθε η στιγμή για το κόψιμο της Βασιλόπιτας και για να χαρίσουμε τα δώρα. Μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγού Συμβουλίου, ο κύριος Ανάτης Τσόκος. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Καλή σας μέρα, το λέει και η εκπομπή μας. Και ο διευθυντής τηλεόρασης και προγραμμάτων, ο κύριος Γρηγόρης Μαλιώτης. Καλημέρα, κύριε Μαλιώτη. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά. Ήταν ένα 2016 για το ΡΙΚ γεμάτο αρκετές προκλήσεις. Τις παλέψαμε και νομίζω βγήκαμε νικητές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τι λέτε? Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για το ΡΙΚ. Είχαμε αρκετές επιτυχίες και ευχόμαστε το 2017 να είναι ακόμα καλύτερο. Και το ευχαριστώ πάλι στους τηλεθεατές που πιστώνουν το ΡΙΚ με αυτή την επιτυχία. Οι τηλεθεατές είναι η ζωή μας. Κύριε Πρόεδρε, είναι υπόσχεση, κύριε Τσόκο. Εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αντάξιο των περιστάσεων και των προσδοκιών του κόσμου μας από την τηλεόραση, αλλά και από το ραδιόφωνο. Για ολόκληρη τη χρονιά μας που μας πέρασε. Διεκδικούμε την πρωτιά στα ενημερωτικά, στα ψυχαγωγικά. Έχουν πετύχει κάποιες χημίες που προσπαθήσαμε να κάνουμε για το 2016, όπως η συγκεκριμένη. Τούτη την κάναμε τη μόνη μας, εμείς. Είμαστε υπέροχοι. Ευτυχώς επέτυχε. Άμα βρει τη συνταγή. Κύριε Μαγιώτη, τι είπατε? Άμα βρει τη συνταγή. Ένα αλήθεια, δεν είναι. Ναι, παρακαλώ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε και το 2017 με αυτή την πρόκληση. Ξανά να συγχαρώ την εκπομπή για πολλούς και διάφορους λόγους. Σας έχουμε πει και κάτι ιδιαίτερο, να σου πω και δημόσιο, ότι είσαστε μια υπέροχη ομάδα. Αυτό το εισπράττει και ο κόσμος, το εισπράττουμε και εμείς. Και είστε συνέχεια ένα βήμα πιο μπροστά από πολλούς άλλους, της ίδιας φύσης εκπομπών εννοώ, αλλά και πραγματικά δίνετε το μήνυμα και το νόημα του να
δημιουργείται στην τηλεόραση συνέργεια έτσι. Και κοινό στόχο. Έτσι είναι. Ξέρετε, πολλέ φορέ στην καθημερινότητα. Σας επισκέπτομαι έτσι ευνηδιαστικά ή οπότε με προσκαλείτε όταν έχετε και πώς μας βρίσκεις και πάντοτε ειλικρινά μαζί όλους ομαδικά να δουλεύετε κλπ. Κοιτάξτε, είμαστε εκπομπή των κερασμάτων, γι' αυτό έχει πάντα κάτι γλυκό να πάρετε από την γραφείο περνώντας. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Τσόκος και ο κύριος Μαγιώτης, γιατί όταν το αντιλαμβάνεται η διεύθυνση αυτό και όταν το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, άσχετο το τι γράφουν τα νούμερα, εμείς αντιλαμβανόμαστε και παίρνουμε την αγάπη του κόσμου και με αυτή συνεχίζουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Κύριε, αντίληψη είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Το καλό όμως ότι γράφουν για τα νούμερα και γράφουν. Κύριε Μαγιώτη, έτσι. Είναι αυτό που λέω, ότι η αντίληψη είναι κάτι υποκειμενικό, τελικά με ποια έννοια. Εμείς πολλές φορές ερχόμενοι εδώ, απλά είμαστε ο εαυτός μας. Και αυτό που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μεταξύ μας ως συνεργασία και ως αγάπη μεταξύ συναδέλφων και αλληλεγγύη. Τώρα, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι έχει πετύχει το εγχείρημα είναι από την αγάπη που εισπράττουμε αυτό που συμβαίνει από τον κόσμο. Δεν το συνειδητοποιούμε την έκταση. Αλλά είναι αυτό που εισπράττουμε και λες, άρα το γεγονός ότι είσαι ο εαυτός σου και μπορείς να είσαι μας, επιτρέπεται να είμαστε ο εαυτός μας στη δημόσια τηλεόραση, είναι σπουδαίο και ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που είναι ο Θεόδουλος, παίρνω μια μπάσα για να πω ότι ένας από τους πέντε βασικούς πυλώνες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ακριβώς να δώσει το κίνητρο και το πεδίο, τα στελέχη της, είτε είναι παραγωγή περιεχομένου, είτε διεύθυνση, είτε διοίκηση, να λειτουργούν απελευθερωτικά εντό του παραγόμενου προϊόντος τους. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα υποδείξει. Ξέρει υποδείξει είναι ο κύριος Μαγιώτης ή ο κύριος Τσόκος. Ναι, υπάρχει μια συνέργεια τριών ανθρώπων με την παραγωγή. Ναι. Με ο Φάνος Χρυσάνθου και ο Δημητρίου στην παραγωγή μας. Και όλοι οι συναδέλφοι πίσω από τις κάμερες. Τους συγχαίρω δύο φορές αυτούς, γιατί είναι αφανείς ήρωες και η Σόνια και ο Φάνος, πραγματικά. Δίπλα σα και στην δεύτερη. Είναι ομαδική δουλειά, παιδιά. Είναι ομαδική δουλειά και πρέπει να δέσει. Ναι. Θα μα επιτρέψετε για δύο λεπτά για να κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε πέντε νυχτερεύσει στην όμορφη Αθήνα σε ξενοδοχείο. Ναι. Κύριε Τσόκο, κύριε Μαγιώτη, το όνομά σα είναι μέσα. Συγγνώμη. Δεν έχει βιβλία. Ναι, και ένα υπέροχο χαλί και ένα υπέροχο πορτατήφ, αλλά και μια υπέροχη βασιλόπιτα. Για να μην νομίζω. Έλα, πάμε. Το ξενοδοχείο το οποίο σα προσφέρει τι διανυχτερεύσει σα ενημερώνει ότι μπορείτε να κλείσετε τη διανυκτέρευση σας μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2017. Mm-hmm. Και όσοι θα κληρωθείτε τώρα, θα πάτε εσείς, δεν μπορείτε να το μεταβιβάσετε. Είναι για δύο άτομα, δύο νύχτες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και θα δώσουμε πέντε. Εκτός κύριε Μαγιώτη, να μας πάρουν κύριε να κερδίσουν. Α, ναι, κύριε Μαγιώτη μου, κύριε Τσόκου. Δεν απογοητευόμαστε. Όχι, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Είναι ο ένας από τους δύο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα το κερδίσει το πρώτο. Ο αριθμός 34. Μάλιστα. Σημαίνεται παρακαλώ στο κοντρόλ. Ο αριθμός 34 είναι η κυρία Δήμητρα Αντωνιάδου από τη Λεμεσό. Κυρία Δήμητρα Αντωνιάδου από τη Λεμεσό. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 12. Ωραία. Κύριε Μαγιώτη, η πρώτη διανυκτέρευση. Ο αριθμός 19. Ο αριθμός 19 είναι η κυρία Στέλλα Κασάπη από τη Λάνακα. Ο αριθμός τελειώνει σε 62. Και λίγο έκανα μας την τιμή. Ο αριθμός 24. Ο αριθμός 24 είναι η κυρία Χριστιανά Κωνσταντίνου από τη Λευκοσία. Ο αριθμός 372 είναι η τρίτη διανυκτέρευση στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Για αριθμός... δύο άτομα, για δύο νύχτες. 20, παρακαλώ. Ο αριθμός 20 είναι το τέταρτο, έτσι. Ναι. Το τέταρτο, η κυρία Ειρήνη Χριστοδούλου από τη Λεμεσό. Ο αριθμός τελειώνει σε 97. Και άντε, Λουκά, να κλείσουμε την πεντάδα. Νούμερο, ναι, ναι, ναι. Ελάτε εσείς, κύριε Τσόκο, γιατί έχετε ακόμα και χώρο. Τρίτο, ξέρετε. Επειδή... Είδες να μου κάνουν, κύριε Τσόκο. Αγαπάτε δεύτερο. Έτσι είναι. Ναι, ξέρω το. 41. Ο αριθμός 41, κυρία Εύα Κουλαπή, στο Παραλίμνη. Ο αριθμός της τελειώνει σε... Δεν ξέρω. Συγκινησία. Δεν ξέρει ο Θεόδωρος. Δεν υπάρχει άλλη οικογένεια Κουλαπή, δεν είναι μόνο η δικιά σας. Συγχαρητήρια. Πέντε τυχεροί τυχερές. Έχετε κερδίσει μια διανυκτέρευση για δύο άτομα. Σας ευχαριστώ. Για την Αθήνα, για την διανυκτέρευση δύο άτομα, δύο νύχτες μέχρι και το τέλος Απριλίου. Εσείς που κερδίσατε, μόνο εσείς μπορείτε να πάτε. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Και δεν μεταβιβάζετε το εισιτήριο. Επιτρέψτε μου μια άλλη Λίζα Κωνσταντίνου εδώ για το φωτιστικό, μιας και μας έκανες την τιμή να το παραχωρήσεις και την έχεις αυτή την ευγενή παραχώρηση. Νομίζω είναι και δικαίωμά σου να το βρεις στον νικητή. Για πες μας, ποιος κερδίζει το υπέροχο πορτατίβ. Αριθμός 18. Ο αριθμός 18. Η κυρία Κυριακή Ταχή στη Λευκοσία. Ο αριθμός τελειώνει σε 66. Έχουμε και ένα χαλί. Επειδή άκουσα κάτι παράπονα, ο Κωνσταντίνος μου. Έλα μπροστά, Κωνσταντίνο. Έλα εδώ. Έλα, ένα τον 100, με φάστε. Πες. 28. Ο αριθμός 28, Κάρλος Τσιαλή από τη Λευκοσία, κερδίζει το χαλί.
Δώσε τα κορίτσια εκεί δίπλα σου, Λουκά μου. Αγγελική μου, βοήθα λίγο την κατάσταση. Έχουμε ακόμα δύο βασιλόπιτες. Έχουμε και δύο βασιλόπιτες. Ναι, ναι, ναι. Έλατε, κύριε Τσόκο. Και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Να πάμε, να πάμε στη Βάσο. Έλα, Βάσο. Και δύο βασιλόπιτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγροπλαστή που μας προσέφερε και το φούρνο. Και για όλα τα ερέσματα και την παραγωγή σήμερα. Για σήμερα και χρόνια πολλά. 15. Ο αριθμός 15, κυρία Κυριακή, Τσαγκάρη Χατζηγεωργία από τη Λεμεσό. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 20. Και το μαράκι μας εδώ. Η δεύτερη βασιλόπιτα. 40 είναι τυχερή η κυρία Μαρία Βασιλείου από το Παραλίμνη. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 60. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δωροθερές μας. Είναι δύσκολη καιρή για να δίνεις από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Άρα ειδικές ευχαριστίες σε εσάς. Και επίσης είναι συντονισμένοι αγαπητοί τηλεθεατές. Την επόμενη εβδομάδα που είναι, θα κάνουμε έτσι το εορταστικό πρόγραμμα των Θεοφανίων θα έχουμε, είπαμε, τρεις διανυκτερεύσεις εντός Κύπρου αυτή τη φορά σε γνωστά ξενοδοχεία ανά το Πανκύπριο. Και όπως επίσης παραδοσιακά προϊόντα από συγκεκριμένο μαγαζί. Κύριε Τσόκο, κύριε Μαλιώτη. Περίμενα λεπτό να μας πει και τι θα κερδίσει και όσο να βρει το φλουρί. Το σπίτι να βρει το φλουρί θα πάρει μια διανυκτέρευση σε γνωστό ξενοδοχείο της ΠΑΦΟΥ. Μάλιστα. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά. Την ευχή σας και το κόψιμο για το 2016, για την εκπομπή μας και για ολόκληρο το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου. Πάντως το μαχαίρι μας κόβει, α. Είμαστε εξοικειωμένοι εδώ. Ναι. Στο σπίτι θα το κάνετε, ξέρετε, για τον Χριστό, την Παναγία, ναι. Για αυτούς που λείπουν, λέει, για αυτούς που δεν μπορούσαν να παραστούν. Έτσι. Είναι το τελετουργικό. Ένα συμβολικό κομματάκι για τώρα, έτσι. Κύριε Πρόεδρε. Σωστό. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς. Ο κύριος Μαλιώτης συνεχίζει. Θα Χρόνια πολλά, κύριε Μαλιώτη. Και σε όλους τους συναδέλφους. Και στο τμήμα τηλεόρασης και σε όλα τα τμήματα του Ραδιοφωνικού Δημοσίου. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και στο τεχνικό τμήμα και σε όλα τα τμήματα που στηρίζουν. Ιδιαίτερα στο τεχνικό τμήμα. Του οποίου προείστερε ο κύριος Μαλιώτης. Επίσης ο κύριος Μαλιώτης, βεβαίως. Γιατί είναι αυτό το οποίο είχαμε πει, Λούκα, προηγουμένως αυτά που δεν φαίνονται. Οι αφανείς ήρωες. Το τμήμα του κύριου Μαλιώτη. Είναι ως τεχνικές υπηρεσίες καταβάλουν μια σημαντική προσπάθεια. Όλο τον καιρό. Είτε χιονίζει είτε έχει ζέστη. Ναι, αλλά ιδιαίτερα αυτήν τη χρονιά ένα σημαντικό πρόγραμμα, το Newsroom. Μάλιστα. Που θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να παράξουν περιεχόμενο πολύ πολύ γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο ποιοτικά. Είναι 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ το όλο project. Ήδη έχουν παραδοθεί από τις εταιρείες τα εξαρτήματα. Μάλιστα. Και ο εξοπλισμός. Οπότε να ευχηθώ στον κύριο Μαλιώνη καλές επιτυχίες. Υπομονή. Και στο άλλο κομμάτι είναι διητής του ιδιότητας ως διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών. Νέα πρόκληση για το 2017. Υπάρχει πολλή δουλειά για το 2017, το οποίο θα μας φέρει στην τεχνολογία της ψηφίωσης. Και θα δουλεύουμε με tablets, χωρίς κασέτες, χωρίς τίποτα. Και καλή επιτυχία και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ. Θα παραμείνετε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ναι, να καλέσω όμως τον κόσμο να συνεχίσει να μας εμπιστεύετε, γιατί πραγματικά είναι η ασπίδα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και είναι οι άνθρωποι που θέλουμε δίπλα μας για να συνεχίσουμε το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε και ένα υπέροχο βιολί. Βάσο μου, πια θα μας παίξει τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, είναι η Μαρία Μορκά. Έφερα την ξυλοθάγω όλη σήμερα. Α, η Μαρία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα Ιωπελαγίτικα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνετε συντροφιά. Το βιολί είναι ο Ιωσήφ Κουλής. Έλα, παρουσίασε μας στους μουσικούς μας. Ένα χειροκρότημα στον Ιωσήφ Κουλή. Μας εξυπηρετεί στο λαμπούτο σήμερα ο Βάσος Νικολάου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βάσο. Και ο Γιώργος ο Μάστρου στο Τουμπερλέκι. Και ο Γιώργος. Μαζί μας φυσικά ο πολιτιστικός όμιλος χωροθέα. Μπράβο, παιδιά. Έτοιμοι. Thank you.
πολύ. Σε αυτό το σημείο, θερμές ευχαριστίες και στα κορίτσια που είναι κάτω στα καμαρίνια. Την Άννα μας, τη Χριστοφή, την Έλενα, την. Την Έλα, τη Μαυρονικόλα και την Χαρούλα μας, την Τσο. Τζίβα. Τζίβα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είναι πάντοτε καλά. Ναι. Το μέρα σε μέρα, τη Λιάνα, τον Μπάρι Ποταμίτη. Θα πρέπει να πάρετε ένα από τα μικρόφωνα μας. Έλατε. Όχι, είναι η Κατερίνα Μιλιώτη. Κατερίνα Μιλιώτη σήμερα. Το από μέρα και σε μέρα ακολουθεί. Η Λιάνα Κωνσταντίνου, η παραγωγός και η Άντρεα. Να τους καλημέρα, ευχαριστήσουμε, ακολουθούν. Και η Κατερίνα Χαραλάμπου στο Δελτίο Ειδήσεων. Και χρόνια πολλά. Βέβαια. Και να είστε πάντοτε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Θα θέλουμε τη δικιά σας ευχή, κάνοντας αρχή με σένα, Γιώργη μου. Εγώ εύχομαι να έχουμε πάντα υγεία. Πρώτα-πρώτα υγεία. Και μετά αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι αυτό που ενώνει τα πάντα, αυτό που λύνει όλα τα προβλήματα. Γιώργος Τρίκος από την αθλητική μας υπηρεσία. Κωνσταντίνος Συντάς. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Να φύγει αυτός ο χρόνος να μην ξαναρθεί, διότι σε γεγονότητα ήταν πολύ άσχημος. Και τουλάχιστον σε περιεχόμενο να μην ξαναρθεί. Και ο νέος χρόνος να φέρει πάντα πρώτα απ' όλα υγεία. Και να μην ξεχνάμε ότι η ειρήνη είναι το πιο βασικό μας αγαθό. Σωστά. Και θα πρέπει να το διεκδικούμε και εδώ στην Κύπρο και διεθνώς για να υπάρχει αγάπη παντού. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Πέστε στον Αντίνο, υπεύθυνος του Δελτίου Ειδήσεων μας. Για σήμερα υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλους και η νέα χρονιά να φέρει ειρήνη και επανένωση στη μαρτυρική μας πατρίδα. Η κυρία Πίτση Αντωνιάδου. Εύχομαι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη τόσο στο μοιρασμένο νησί μας όσο και σε όλο τον κόσμο. Η Έλενα Χιλιέτη. Χιλέτη. Χιλέτη. Από τα χείλη. Ξέρεις, είναι και λίγο το κρασάκι τώρα, μην με αντιπίσεις. Όχι, αλλά ήταν εντάξει, το τρίτο ποτήρι. Και εγώ το πίνω όμως. Να στο τραγουδήσω για να μην νομίζεις τώρα. Με ένα γλυκό σου φιλί με έχει στείλει, έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Χιλιέτη μου, Ελενάκη μου, έλα πάμε. Πω, Λουκά μου, σε ευχαριστώ. Εγώ εύχομαι να ανταμώνουμε πάντα έτσι όμορφα, με χαμόγελο και καλή διάθεση και να αγαπάμε κατάλληλους. Σωστά, ωραία, ναι, πολύ ωραία κουβέντα. Σωστά, σωστά. Εγώ εύχομαι υγεία, αγάπη και αλήθεια για τη νέα χρονιά. Και αυτό που θέλω να πω και με ακολουθεί γενικά είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το παρελθόν σαν άλοθη, αλλά το μέλλον σαν προτέρημα. Και ήταν τιμή μας που σας είχαμε και ως ανθρώπους και ως ηθοποιούς, αλλά και από τη σειρά την εξαιρετική του ΡΙΚ, όσα δεν ξέρεις, καθημερινά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα σας αφήσουμε τελευταίου, κύριε Πρόεδρε. Πάμε στην Έλενα μας. Από το όσα δεν ξέρεις. Και υποσχόμαστε ότι κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλενα μου. Ελένακη. Ωραία, εγώ εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία πάνω απ' όλα. Να περνάμε έτσι σημαντικές στιγμές, να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο με αγαπημένους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε στο πλάι μας. Και με Θεόδουλε υγεία μου, και πάμε την άλλη μεριά, θα αφήσουμε τους δύο διευθυντές μας. Ιζάκη. Λίζα Κωνσταντίνου. Εγώ εύχομαι με τη σειρά μου να είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ο κάθε πόνος να φύγει. Και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμων για αυτό που έχουμε σήμερα και να είμαστε πάντα καλά. Σωστά. Πολύ σωστά. Ο κύριος και η οικογένεια εδώ, το Γκρέκος Βεχτό. Το Θέατρο Σκιών. Το Ελενάκι και ο Ανδρέας. Εμείς ευχόμαστε σε όλον τον κόσμο υγεία, να πραγματοποιηθούν οι υπόθεοι του, οι επιθυμίες του και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας την παράδοση, την ταυτότητα, μα να μην τη χάσουμε ποτέ στους δύσκολους καιρούς που περνούμε. Κύριε Μαλιώτη. Κύριος Γρηγόρης Μαλιώτης, Διεθνής Τηλεόρασης. Εύχομαι το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016, πιο παραγωγικό, πιο δημιουργικό και να φέρει το καλύτερο στο ΡΙΚ και θα βοηθήσουμε και εμείς γι' αυτό. Επίσης εύχομαι να υπάρχει μια λύση στην Κυπριακό, ελευθερία και επανένωση στο νησί μας και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Τσόκ. Να γίνουμε καλύτεροι ή λίγο καλύτεροι το 2017 όλοι μας. Να αυξήσουμε την κατακεφαλή μας καλλιέργεια, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και επιβάλλεται. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Το κατακεφαλή μας καλλιέργεια είναι το σημαντικότερο από όλα. Σύνεση, σοφροσύνη, να σταματήσουν οι πόλεμοι στην περιοχή μας και να κυριαρχήσει η ειρήνη στις ψυχές μας και στις καρδιές μας. Να πω ότι το 2017 για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Είναι η χρονιά που κλείνουμε 60 χρόνια παρουσίας της κυπριακής τηλεόρασης από το 1900. Μπράβο στην τηλεόραση. Το 2017, άρα θα είναι μια εορταστική χρονιά με εκπλήξεις. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω ξανά τους τηλεθεατές και ακροατές μας για την αγάπη τους και την πολιτεία που μας εμπιστεύεται να επιτελέσουν αυτό το σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Και σε εσάς. Ευχαριστούμε τα αγιοπελαγητικά. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστούμε το χωροθέαμα. Όλους τους συναδέλφους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Λευτεριά στην Κύπρο μας και ιδιαίτερες καλημέρες και χρόνια πολλά στους εγκλωβισμένους μας. Και να είστε πάντα καλά. Θεοδούλη μου και Αγγέλα μου, πρέπει να κλείσουμε. Εμείς ευχαριστούμε, νομίζω, εσένα πρωτοτιστός, γιατί ήταν. Εμένα, γιατί. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πρώτη φορά. Α, αυτό ναι, σωστά, είναι αλήθεια. Του το δέχομαι το. Ναι, ξένα φορά είναι εύκολο στην τηλεόραση να κάνεις και εχθρούς και φίλους, αλλά δεν είναι εύκολο να τους κρατήσεις. Και αυτό το πράγμα νομίζω ισχύει και για τους δύο μας και μεταξύ μας και με σένα. Άρα, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στη δημιουργία αυτή τη ομάδα και εμπνεύστηκε αυτή τη συνεργασία. Και στον εαυτό μας, πρέπει να λέμε ευχαριστώ στον εαυτό μας που το συνέχισε και το προσπάθησε. Ευχαριστούμε σε όλο τον κόσμο επαγγελματικά, τουλάχιστον για όλοι όσοι μας δώσατε με αυτή τη χρονιά. Εγώ θα πω ότι ήταν περίεργη όντως χρονιά. Αλλά αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα και τα κακά πρέπει να τα γυρίζεις και να τα κάνεις καλά και θετικά. Σωστά. Άρα, προσωπικό επίπεδο. Δεν επιθυμώ σπουδαία πράγματα, ούτε λίγα αγαθά. Ελπίζω στους ανθρώπους που έχω καταφέρει να μαζέψω στη ζωή μου να τους κρατήσω, να μην τους πάρει κανείς και να έχουμε πάντα την υγεία και την αγάπη. Και αυτό που λέω πάντα και θα συνεχίσω να το λέω: αγάπη, πίστη ψηλά, πίστη μέσα μας και πίστη το ένα στον άλλο. Αγγέλα μου. Για αυτά που είπε ο Θεόδουλος και αφορούν το επαγγελματικό κομμάτι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα πω και εγώ ένα ευχαριστώ στη διεύθυνση και σε σένα και στο Θεόδουλο γιατί μας εμπιστεύτηκαν και. Είναι πολύ όμορφο να ακούσω ότι ανταποκριθήκαμε, θα συνεχίσουμε. Οφείλουμε να ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί εγώ προσωπικά, μέσα από την αγάπη του κόσμου, προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη. Αν έχω κάτι, προσπαθώ να το αποβάλω. Προσωπικά, υγεία, αγάπη, χαμόγελα. Οι δικοί μας άνθρωποι να είναι κοντά μας, να τους αγαπάμε και να μην ξεχνάμε να τους το λέμε καθημερινά, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα τους έχουμε δει. Προσωπική ευτυχία και οικογενειακή να έχετε όλοι. Και το νου μας στα παιδιά. Και επαγγελματική άνοδος ό,τι και αν κάνετε. Και να σας έχει ο Θεούλης πάντοτε καλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασούλα μου θέλει να πει μια ευχή. Περισσότερη ανθρωπιά προς τον συνάνθρωπο. Σωστά. Σεφ, μου ευχαριστούμε. Έχεις κόψει τη Βασιλόπιτα, θα τη μοιράσεις τώρα. Θα τα πούμε του χρόνου. Έχει το νου σου. Εντάξει. Ένα καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο μαζί όλοι. Άντε, ένα, δύο, τρία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τη θάλασσα τη γαλάνη θα την εχαλικώσω. Θα την αστρώσω μαρμάρα. Θα την αστρώσω μαρμάρα, αρθώ να σαν τα μόσο. Thank you.